Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο One Channel και το Evening Report. Σε μια Δευτέρα που την επικαιρότητα επισκιάζει φυσικά ο τραυματισμός του αστυνομικού, 30χρονου αστυνομικού, ο οποίος δίνει μάχη μέχρι και αυτήν την ώρα για τη ζωή του, αλλά και τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και οι αντιδράσεις βέβαια που έχουν προκαλέσει τα μέτρα αυτά, η εξαγγελία των μέτρων αυτών. Θα τα δούμε όλα με τους απόψινούς προσκεκλημένους, όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ στην συζήτησή μας, στην παρέα του Evening Report. Νίκος Φελέκης, Νίκο μου, καλώς ήρθες. Γεια σου, Μάνο μου. Δίπλα σου κανονικά είναι να έρθει ο Πέτρος Ευθυμίου. Θεωρώ ότι είναι στον δρόμο, έρχεται. Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια, είναι πάντα εδώ κοντά μας. Καλώς ήρθες, Μαρία μου. Δίπλα της ο Γιώργος Μουρούτης, ο διευθυντής του thepresident.gr, σταθερός εδώ. Γιώργο μου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Η Άρια Γάτσα, δημοσιογράφος, συνάδελφος και αντιπρόεδρος της ΕΣΥΑ. Ιδιαίτερη σημασία γιατί έχεις και πολύ πολύ μεγάλη εμπειρία στο αθλητικό ρεπορτάζ. Πόσα χρόνια? Κοντά 30 χρόνια. 30 χρόνια, έτσι. Και ο Αντώνης Αντωνόπουλος, δημοσιογράφος, συνάδελφος από το Star και την Political. Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ απόψε. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Τώρα, θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε την συζήτησή μας να συνδεθούμε με τον πολύ έμπειρο αθλητικό συντάκτη και διευθυντή του αθλητικού ρεπορτάζ του Μέγκα, τον Παναγιώτη Περπερίδη, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάνω μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ξανασυναντιόμαστε σε άσχημες συνθήκες, δυστυχώς. Έτσι, έτσι. Πάνω μου, έχεις, ξαναλέω και το γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος που παρακολουθεί τα αθλητικά, πολύ μεγάλη εμπειρία στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ένα σχόλιο για να σου δώσω την μπάσα, να μπούμε να μιλήσουμε λίγο για τα μέτρα αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση. Εγώ θα πω, ήμουν νιός και γέρασα. Και ναι, πάλι τα ίδια ακούω και βλέποντας, επειδή ξέρεις ότι δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με το αθλητικό ρεπορτάζ, βλέποντας και όλα τα σχόλια που γίνονται στα social media και από ανθρώπους, από φιλάθλους, αλλά και από φίλα προσκύμενους στην κυβέρνηση, βλέπω να γράφουν μία από τα ίδια, ημίμετρα, περιμέναμε κάτι σοβαρό, δεν έγινε κάτι σοβαρό. Θέλω να πω ότι όλο αυτό που έχει εξαγγελθεί, που θα ήθελα να μας δώσει και ένα πλαίσιο, φαίνεται ότι δεν βρίσκεται απόκριση στην πραγματικότητα. Ή μάλλον εξαγγέλθηκαν πράγματα που έχουν ξανά εξαγγελθεί, αλλά δεν τηρήθηκαν ποτέ. Λοιπόν, το δεδομένο είναι ότι δεν θα έχουμε κόσμο στους αγώνες των ομάδων της Super League 1 σε πρωτάθλημα και κύπελο, και σε ευρωπαϊκούς αγώνες δεν θα έχουμε κόσμο την Πέμπτη στο Καραϊσκάκη στον αγώνα Ολυμπιακός Μπάτς Κατόπολα. Κανονικά θα έχει κόσμο ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ στα δικά τους παιχνίδια που είναι εντός έδρας. Ναι. Αυτό είναι το πλαίσιο. Και είναι λιγότερο από αυτά που έχουμε ακούσει τις προηγούμενες φορές. Περιμέναμε κάτι σκληρό. Το σκληρό δεν το έχουμε δει, προς το παρόν τουλάχιστον. Κάτι που θα ήταν πρωτοφανές και θα έλυνε το πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Έχουμε να κλείνουν τα γήπεδα του ποδοσφαίρου, να μένουν ανοιχτά του μπάσκετ, του βόλεϊ, του πόλο, του χάντμπολ. Εκεί δηλαδή που έχουν γίνει εστίες επεισοδίων έξω από τα γήπεδα. Έτσι. Γιατί μιλάμε για μεταφερόμενη βία και κυρίως, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν μιλάμε για αθλητική βία. Γιατί εάν μιλούσαμε για αθλητική βία, δεν θα είχαμε να κάνουμε με ανθρώπους ποινικούς, με δολοφόνους που κυκλοφορούν ανάμεσα στους συνδεσμίτες και έχουν αλλοιώσει πλήρως εδώ και χρόνια το οπαδικό κίνημα. Και γενικότερα είμαστε σε έναν εντελώς λάθος δρόμο για να το αντιμετωπίσουμε. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι απλώς μέτρα που δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Φοβάμαι ότι τα μέτρα αυτά είναι και επικίνδυνα. Ναι. Γιατί μετατοπίζουν το πρόβλημα χωροταξικά και χρονικά. Σωστό. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει τεράστιες εστίες κινδύνου. Η μετάφραση αυτού που λες είναι ότι παίρνει τη βία μέσα από τα γήπεδα, γύρω από τα γήπεδα και την πηγαίνει κάπου αλλού. Την πηγαίνει σε κάποια γειτονιά, την πηγαίνει σε μια καφετέρια. Πάντως, όπως και να έχει, για να τα βάλουμε κάτω και να ξεκινήσουμε να τα συζητάμε και όλοι μαζί πάνω και θέλουμε τη βοήθειά σου. Εδώ έχουμε το εξής. Κλείνουν, δεν έχουμε φιλάθλους στα γήπεδα για δύο μήνες. Για δύο μέχρι το Φλεβάρι. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά από τους δύο μήνες, δηλαδή τι πραγματικά είναι αυτό που θα αλλάξει μέσα σε δύο μήνες. Και μία επισήμανση εγώ θα κάνω, ότι μέχρι στιγμής, το ξέρεις καλύτερα από μένα και από το ρεπορτάζ όμως, από το αστυνομικό ρεπορτάζ, όχι το αθλητικό ρεπορτάζ, όποιον νεκρό έχουμε, δηλαδή οι περισσότεροι μάλλον από τους νεκρούς που έχουμε σε όλα αυτά τα χρόνια, σε δεκαετίες, δεν είναι εντός του γηπέδου. Είναι εκτός του γηπέδου. Έτσι. Διάβαζα τη συνέντευξη πριν από λίγο στο ενικός.gr του ανεψιού του Χαράλαμπου Μπλιώνα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο πρώτος νεκρός που είχαμε το 86 εντός γηπέδου
με φωτοβολίδα στο λαιμό του. Είναι ο δεύτερος, ο δεύτερος το 86 που έγινε στη Λάρισα. Ο πρώτος ήταν το 83, ο Αριστίδης Δημητριάδης. Αλλά μάλιστα. Ο Μπλιώνας είχε και αυτός δεχτεί 3 φωτοβολίδες στο λαιμό. Έτσι. Οι υπόλοιποι θάνατοι που έχουμε είναι και εκτός γηπέδου και μάλιστα ο Φιλόπουλος ήταν πάλι σε αγώνα βόλεϊ κάπου στη Λαβρίου, αν θυμάμαι καλά. Γυναικών κιόλας. Έτσι, ναι. Αιανία. Γυναικών εκεί. Ήταν απλώς στο πλαίσιο ενός αγώνα βόλεϊ, το χρονικό πλαίσιο, έτσι, γιατί ήταν πολύ μακριά. Ήθελα να πω. Ήταν ραντεβού. Έτσι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Επειδή ίσως αν υπάρχει κάτι θετικό που εγώ μπορώ να κρατήσω την εξαγγελία των μέτρων αυτών, είναι η αναβάθμιση της έρευνας που προσπαθεί να διερευνήσει τα συστατικά εγκληματικής οργάνωσης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτοί οι οποίοι έδιναν ραντεβού, τα έδιναν τα ραντεβού σε σημείο που υπήρχε λιγότερη αστυνόμευση. Όπως τέτοιοι αγώνες του βόλεϊ, έτσι. Και παρεμφερών ανθυμάτων. Μια ερώτηση έχω να κάνω από αυτού. Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Όταν όμως ζητάς αναβάθμιση όλων όσων έχουν γίνει πέριξ αθλητικών χώρων ή με αφορμή αθλητικά γεγονότα, γιατί αύριο θα πάνε να το ζητήσουν αυτό ο υπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού και ο υπουργός προστασίας του πολίτη και δεν υπάρχει πουθενά ο υπουργός δικαιοσύνης? Ναι. Γιατί δεν έχουμε ένα πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο, εν πάση περιπτώσει, με ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, με μεγαλύτερες ποινές και κάτι που θα είναι πραγματικά αποτρεπτικό για αυτούς που θέλουν να πάνε να σκοτώσουν στην πραγματικότητα? Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Φλωρίδης μίλησε σήμερα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, δηλαδή τοποθετήθηκε επί του θέματος. Εκεί εστίασε και εκείνος, και να σου πω και κάτι άλλο. Από τα λεγόμενά του, κατάλαβα ότι δεν πιστεύει και στα υπόλοιπα μέτρα, γιατί ο σημερινός Υπουργός Δικαιοσύνης, μην ξεχνάς ότι έχει διατελέσει και υφυπουργός αθλητισμού. Ακριβώς. Επιπαράγκας. Έτσι, επιπαράγκας που λέγαμε. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι δεν τον είδα πολύ έτσι αισιόδοξο για τα υπόλοιπα μέτρα. Γιατί το λες αυτό? Στα νομικά. Μίλησε πριν εξαγγελθούν τα μέτρα. Οπότε ναι. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Καταρχάς ήξερε. Μπορούσε να μιλήσει πια. Γιατί δεν είχαν τα μέτρα εξαγγελθεί. Τα έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που τα είπε στις 12.30 επειδή την παρακολούθησε. Ναι, ναι. Είπε ότι πρέπει να ξεκουνηθούν. Αυτό είναι το λειτουργία. Υπάρχει να ξεκουνηθεί πλαίσιο, η δικαιοσύνη, είπε χαρακτηριστικά. Υπάρχει νομικό πλαίσιο το οποίο δεν εφαρμόζεται. Υπάρχει μια ευθύνη που πρέπει να επιμεριστεί. Αλλά θα το. Δεν είναι έτσι, Άρια. Ο Φλωρίδης μίλησε πριν λίγο. Στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ. Εγώ τον είδα στο Open το πρωί. Στο Κουβαρά και είναι ώρες μετά τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Μαρινάκης. Ναι. Κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ναι. Εκεί λοιπόν αυτό το οποίο κατάλαβα εγώ από τον Φλωρίδη είναι πρώτον, άδειασε την παλαιότερη τοποθέτηση της κυβέρνησης και του κυρίου Χρυσοχοίδη, νομίζω, που λέγανε τότε με τα περιστατικά αυτά τα θανατικά ότι δεν είναι αυστηρά αθλητική βία αλλά είναι κοινωνική βία. Τώρα λέει ο Φλωρίδης, τι μπούρδες είναι αυτές περί κοινωνικής βίας? Είναι εγκληματική οργάνωση. Εγκληματικά στοιχεία. Μισό λεπτό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εγκληματικές οργανώσεις. Και εξήγηλε ότι αυτά ήταν τα πρώτα μέτρα και έρχονται καινούργια μέτρα και από την πλευρά του και θα εφαρμοστεί αυτό που έγινε και για τη Χρυσή Αυγή. Θα πρέπει, λέει, να συνενωθούν ό,τι δικογραφίες υπήρχαν για αθλητική βία, για περιστατικά βίας, για να υπάρξει αντιμετώπιση εγκληματικής οργάνωσης. Εγώ θέλω να πω όμως το εξής, ότι δεν καταλαβαίνω οι ίδιοι αστυνομικοί που εύχομαι αυτό το παλικάρι να ζήσει. Γιατί να ξέρετε είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Είναι. Και το λέω γιατί έχω ίδιο ακριβώς περιστατικό. Μια φίλη μου, αν θυμάστε την Ατάσα Τσουκαλά το 17, 17 Νοέμβρη, ακριβώς με ναυτική φωτοβολίδα. Στα Εξάρχεια. Στα Εξάρχεια. Το ευτύχημα ήταν ότι. Δικηγόρος που έβγαινε από το γραφείο της. Ναι. Όχι εγκληματολόγος, είναι καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Και το ευτύχημα ήταν ότι την έφαγε στο γόνατο, βεβαίως σχεδόν το πόδι της είναι παράλυτο, ενώ ο άτυχος αυτός αστυνομικός είναι στην αρτηρία και γι' αυτό είναι πολλαπλώς επικίνδυνο. Θα πρέπει τώρα λοιπόν ο κύριος Φλωρίδης που μας λέει, ξέρετε ότι για εκείνη την περίπτωση δεν έχει φτιαχθεί καν φάκελος. Όχι δικογραφία, δεν υπήρξε καν φάκελος από την αστυνομία. Μάλιστα. Ίδιο περιστατικό, με ένα αυτική φωτοβολίδα, κινδύνευσε να πεθάνει. Ουσιαστικά το πόδι το ένα
είναι χαμένο, ναι. Λειτουργεί με πατερίδες και πάει λέγοντας. Αλλά όμως υπάρχει και το χειρότερο. Δεν καταλαβαίνω. Οι ίδιοι αστυνόμοι λένε ότι για μας οι ωραιότερες βραδιές είναι όταν παίζουν οι ομάδες ευρωπαϊκά παιχνίδια. Mm-hmm. Γιατί απαγορεύουν στον Ολυμπιακό. Τι είναι. Να το απαγορεύσουν στα αθλητικά και πάει λέγοντας. Είναι ποδοσφαιρική η βία. Είναι αθλητική η βία. Είναι κοινωνική η βία. Να μας πούν τι βία ακριβώς είναι και γιατί. Πάντως, μόνο ο Ολυμπιακός. Θέλω να σας πω. Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ναι, ναι. Έλα, ειδικά στα ευρωπαϊκά. Ναι. Δηλαδή στερούμε και από μια ελληνική ομάδα τη δυνατότητα να έχει ένα αποτέλεσμα με την συμπαράσταση των φιλάθλων της. Έλα πάνω. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν είναι όλα πάντα τόσο ωραία. Έτσι, ναι. Γιατί ενώ κλείνει το Καραϊσκάκι, ξεχνάει ότι πριν από κάποιες εβδομάδες και κάποιους μήνες σε άλλα γήπεδα υπήρχαν σφοδρές συγκρούσεις οπαδών με αστυνομικούς έξω από το γήπεδο και εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων σε τρεις περιπτώσεις. Πάντως, εγώ πάνω, θα ήθελα να δούμε στο σημείο. Αλλά το Καραϊσκάκι δημοτικό. Νίκο, αν μου επιτρέπεις, ναι. Νίκο, αν μου επιτρέπεις, λέω, θα ήθελα να δούμε τι είπε, τι φέρεται να είπε ο 18χρονος που σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Γιατί αυτό που περιγράφει ο 18χρονος νομίζω ότι είναι και το αποτύπωμα της ουσίας, δηλαδή ότι δεν μιλάμε για κάποιους οπαδούς που προκαλούν επεισόδια μέσα σε ένα γήπεδο. Μιλάμε για έγκλημα το οποίο έχει ηθικό αυτούργο, έχει συνεργούς, έχει όλα τα στοιχεία της εγκληματικής οργάνωσης. Το λέω αυτό γιατί θα δείτε στην κάρτα που ακολουθεί, στο βίντεο, να περιγράφει ποιος κάποιος του έδωσε μία ναυτική φωτοβολίδα, του είπε πώς θα την χρησιμοποιήσει και τη χρησιμοποιήσει. Ας το δούμε να το σχολιάσουμε. Μετά το πρώτο σετ του αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, άκουσε έναν άντρα που φορούσε full face να φωνάζει «Πάμε έξω». Δεν ξέρω τι με έπιασε. Από περιέργεια πήγα μαζί με άλλα περίπου 100 άτομα. Τότε αυτός που φώναζε να βγούμε έξω με πλησίασε, μου έδωσε την ναυτική φωτοβολίδα και μου έδειξε πώς να την ενεργοποιήσω. Πρώτη φορά στη ζωή μου έβλεπα φωτοβολίδα, δεν ήξερα πώς λειτουργεί. Η φωτοβολίδα χτύπησε πρώτα στο έδαφος και στη συνέχεια βρήκε τον αστυνομικό στο πόδι. Στο πλαίσιο αυτής της περιγραφής έχει περιγράψει. Του είπε, βγάζεις το καπάκι, τραβάς το σχοινί. Όλη αυτή την ιστορία. Αν αληθεύουν αυτά που λέει ο 18χρονος, γιατί δεν είναι σώνει και καλά, δεν φέρει τη μοναδική αλήθεια ο 18χρονος. Αλλά όπως και να έχει. Όπως και να έχει, ναι, είπε ότι μπορεί να μην είναι δική του φωτοβολίδα. Ναι. Όμως ξαναλέω, ότι αυτό δείχνει μια οργανωμένη κατάσταση. Ακριβώς. Δείχνει μια εγκληματική λειτουργία. Έλα, Αντώνη, κάτι θες να πεις. Λοιπόν, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Μιλάμε για εγκληματικά στοιχεία, συμφωνούμε. Προφανέστατα. Ωραία. Μιλάμε για καθοδήγηση. Προφανώς. Άρα δύο πράγματα. Άρα μιλάμε καθαρά για μια εγκληματική οργάνωση που έχει δομή. Αρχή, μέση, τέλος. Αυτό λοιπόν πρέπει να βρεθεί ποιος την έχει φτιάξει, ποιος την έχει σχηματίσει. Κάποιος χρηματοδοτεί. Mm-hmm. Σωστά. Δεν μπορεί. Δεν δουλεύουν και τα βάζουν ρεφενέ. Mm-hmm. Έχω άδικο. Φαντάζομαι. Ναι. Δεν γίνεται έτσι, δεν μπορεί ο καθένας να πάει έτσι. Από ό,τι ξέρουμε από την έρευνα που έγινε μετά το επεισόδιο, είχαν αποθηκευμένα πυρομαχικά. Πυρομαχικά, σε εισαγωγικά, έτσι. Δηλαδή. Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί κάποιος να του πει θα τραβήξει έτσι και θα ρίξει τη φωτοβολίδα. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Επειδή όμως έχουμε βρεθεί σαν συνάδελφοι σε παιδεία. Πορείες, ιστορίες στα τελευταία χρόνια, έχουμε δει πολλές φορές να γίνονται ευθείες βολές με φωτοβολίδες. Ισχύει αυτό. Έτσι, που λες, βέβαια. Ενισχύει. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, έχουν εκτοξευτήρες και τις ρίχνουν ευθείες. Δηλαδή, όταν ρίχνεις ευθεία βολή, θες να κάνεις τον άλλο να τον χτυπήσεις. Βέβαια, εδώ γίνεται και άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για τις επικοινωνίες των εμπλεκομένων για τις προηγούμενες 15 ημέρες. Έτσι, έχει και αυτό τη σημασία του στην πορεία προς τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Ναι, και εδώ υπάρχει και άλλο ένα στοιχείο. Γιατί εκεί που τους είχαν μαντρώσει όλους μαζί, αθώους, ένοχους, οτιδήποτε είναι, θα κριθεί. Από εδώ και πέρα έχουν στοιχεία. Άρα λοιπόν, αν θα γίνει άρση, δεν ξέρω αν θα γίνει άρση σε όλους. Αλλά φαντάζομαι σε κάποιους από αυτούς τους οποίους έχουν ενοχοποιητικά στοιχεία, κάτι θα βρεθεί. Mm-hmm. Κάποιος από αυτούς έμαθα ότι είχε πετάξει και ένα άλλο τηλέφωνο. Είχε δύο τηλέφωνα και το είχε πετάξει. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί έχει δύο τηλέφωνα ένας τύπος που είναι έχει τέτοια δραστηριότητα. Άρα κάτι κρύβει, κάτι υπάρχει από πίσω. Καλά, τον άλλο δύο τηλέφωνα δεν λέει τίποτα. Αμέσως και εντάξει. Αμέσως. Ναι. Γιατί το πέταξε το δεύτερο. Ναι. Τώρα, μην κάνω. Εντάξει, δεν θέλω να κάνω τον detective, αλλά
Θέλω να σου πω ότι όλοι λίγο πολύ, όλοι κάτι έχουμε ακούσει, όλοι κάτι ξέρουμε γύρω-γύρω. Κανένας δεν λέμε, το διστάζουμε τόσο και βλέπεις... Όχι, Αντώνη, να σου πω κάτι. Αντώνη, να σου πω κάτι. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω. Οι επισκέψεις μου στο γήπεδο είναι ελάχιστες. Εγώ έχω να πάω τουλάχιστον 20 χρόνια στο γήπεδο. Εγώ πηγαίνω κάθε εβδομάδα. Έτσι. Και λέω λοιπόν ότι ο λόγος για τον οποίο δεν πηγαίνω είναι γιατί θεωρώ κάποιες συνθήκες, όχι σε όλα τα γήπεδα, μη κανονικές. Για να συμφωνώ μην πω κάτι. Μαζί σου, απόλυτα. Έτσι. Και εγώ γι' αυτό δεν πήγα. Okay. Λοιπόν, εγώ επειδή πηγαίνω στον Καραϊσκάκη συνέχεια, μία μόνο περίπτωση είχαμε τα τελευταία πολλά χρόνια με αυτή την βομβίδα που ρίξανε και έπεσε κάτω ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Ναι. Εγώ τόσα χρόνια εκεί δεν θυμάμαι άλλη. Πάντως, εγώ θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο πριν, τον Παναγιώτη, ο οποίος είπε ότι αυτά δεν έχουν γίνει μέσω γήπεδο. Δηλαδή, μέσω γήπεδο, αν το καλοσκεφτείς λιγάκι. Δεν μιλάμε για κλιματικές οργανώσεις. Το γήπεδο είναι λίγο μαντρωμένο. Έξω από το γήπεδο και με φόντο το γήπεδο γίνεται όλο το σκηνικό. Όλοι οι νεκροί είναι εκτός. Και ο Φιλόπουλος. Ναι, αλλά το φόντο, η πηγή του κακού είναι το γήπεδο. Είναι αυτό όμως που λέει ο Αντώνης. Η πηγή του κακού, και αυτό το νομίζω ότι το προσυπογράψει και ο Παναγιώτης ο Περπερίδης, η πηγή του κακού είναι εντός του γηπέδου. Πώς είναι εντός. Μισό λεπτό. Και από εκεί ξεκινάει. Με συγχωρείτε. Το καμπανό πώς το σκοτώσανε. Πώς το σκοτώσανε. Δεν υπήρχε καν γήπεδο. Ναι, αλλά τον ρωτήσανε τι ομάδα είσαι. Ωραία, τι είπα να πει, τι ομάδα είσαι. Τι δηλαδή, άμα κυκλοφορεί στον δρόμο έξω και σε ρωτάει ο άλλος τι ομάδα είσαι. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Αν έχουμε βία στα σχολεία που έχουμε, τι θα πρέπει να κάνουμε, να κλείσουμε τα σχολεία. Μα αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία, Νίκο. Αυτοί που πάνε και τα σπάνε, αυτοί που τα σπάσανε στο γήπεδο εκεί στο βόλεϊ, πάνε και τα σπάνε και στην Πανεπιστημίου και σε προπήλ. Στην είναι Παιανία δώσανε ραντεβού. Οι σκληροί των ομάδων δώσανε ραντεβού εκεί. Ραντεβού θανάτου στην Παιανία με τον Φιλόπουλο. Το ραντεβού θανάτου δεν έχει φανέλα. Με συγχωρείτε, οι Κροάτες ήρθανε, σκοτώσανε ένα παιδί. Ναι, και αυτή η φανέλα φοράγανε. Ακόμη τίποτα. Αυτή φανέλα φοράγανε. Ναι. Δηλαδή, ποια φανέλα. Με συγχωρείτε. Ποια φανέλα φορούσαν αυτοί ακριβώς, όλοι αυτοί. Γιατί απλώς, επιτρέψτε μου, χρησιμοποιούν όλοι αυτοί τις φανέλες. Χρησιμοποιούν ακόμα καλύτερη η έκφραση. Η μπάλα έχει χαθεί, απλούστατα διότι όλοι αυτοί έχουν παρισφρήσει μέσα στο οπαδικό κίνημα. Ακριβώς. Ακούω τουλάχιστον από το 2015 όλους τους υπουργούς ή υφυπουργούς ή όπως τους έλεγαν κατά καιρούς και γενικούς γραμματείς αθλητισμού να λένε κλείνουμε τους συνδέσμους, μία λέσχη, θα κάνουμε ελέγχους στις εισόδους των γηπέδων. Τίποτα. Οι σύνδεσμοι είναι γιάφκες. Και εκεί δεν είναι αθλητικές γιάφκες. Μιλάμε για άλλου είδους βία. Συμφωνούμε. Χρησιμοποιούν τον αθλητισμό. Είναι πολύ καθαρό. Εσείς εκεί μέσα δεν τους ξέρουν από το σύνδεσμο. Γι' αυτό έλεγα και πριν, Παναγιώτη, ότι η πηγή του κακού είναι εντός του γηπέδου, εννοώντας ότι η αφορμή είναι το γήπεδο. Ναι, για να γίνουν όλα αυτά γύρω-γύρω. Γιατί εδώ φτάνουμε να σχολιάζουμε, γιατί εκεί θα φτάσουμε να το θυμηθείτε. Πώς συζητάμε κάπου, ολοκληρώνω αμέσως, κύριε Ευθυμίου. Πώς συζητάμε κάθε 17 Νοέμβρια αν οι νεκροί ήταν εντός του Πολυτεχνείου ή έξω από το Πολυτεχνείο στο πεζοδρόμιο. Αυτή είναι η ιστορία. Να βοηθήσει μια προσωπική μου εμπειρία, γιατί εγώ δεν είμαι άνθρωπος. Καλώς ήρθατε, ο πρώην υπουργός του Πασόκ, ο κ. Πέτρος. Κυρίως θα έλεγα παγίος δημοσιογράφος, καθηγητής φιλόλογος, το υπουργός σε μια φορά και τέλειωσε. Είναι η διέτος που κουβαλάς ζωή σου, είμαι καθηγητής φιλόλογος, είμαι δημοσιογράφος και υπήρξα και καλός μεσαίος επιχειρηματίας. Λοιπόν, θέλω να καταθέσω μια μαρτυρία για όλους σας. Τι γνωρίζει αυτό που λέμε, τι γνωρίζουν οι αρχές. Το 2008 με ενοχλούσε, ήμουν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με ενοχλούσε πάρα πολύ αυτό το κλέφτες πολιτική και όλοι είναι μέσα στα κόλπα κτλ. Και είχα κάνει μια πρόταση για το περίφημο σκάνδαλο τότε της Siemens, ότι αν θέλουμε να πιάσουμε τη Siemens, πρέπει να κινηθεί το ελληνικό δημόσιο εις βάρος της Siemens στη γερμανική δικαιοσύνη, για να μην μπορεί να κλείσει από εκεί. Γιατί μόνο από εκεί μπορούσαμε να βγάλουμε όλα τα στοιχεία που θα οδηγούσαν στον πυρήνα της υπόθεσης. Καλλιεργούσα αυτή την τηλεοράση, ραδιόφωνα, εφημερίδες και ξαφνικά έρχεται ένας τύπος να μου ανοίξει το κεφάλι. Ζω κατά λάθος, από δύο πόντους που χτύπησε λάθος. Ήταν τότε το 2008 Αύγουστο υπουργός ο Παυλόπουλος και ο Χινοφώτης. Οφείλω να πω ότι κινήθηκαν με απίστευτη προσοχή και ενεργοποίησαν όλους τους μηχανισμούς. Πέρασα πάρα πολλές μέρες και στην Αντιτρομοκρατική και στο Ανθρωποκτονιών και στην ΕΕΠ. Θέλω να σας πω την εμπειρία. Από εκεί που ξεκινάγα να μου δείχνουν φωτογραφίες για να αναγνωρίσω το δράστη, ήταν οι σύνδεσμοι φιλάθλων, τους οποίους θεωρούσανε η δίωξη δηλαδή, είτε Ανθρωποκτονιών είτε Αντιτρομοκρατική, θεωρούσαν ότι είναι πληρωμένοι δολοφόνοι αν χρειαστεί.
πληρωμένοι μπράβοι αν χρειαστεί να σπάσουν τα πόδια του νυφλή, ας πούμε. Και από εκεί ήταν, δεν θέλω να πω ονόματα ομάδων, αλλά πέρασα ώρες σε κατάταξη στην αστυνομία μας ότι οι σύνδεσμοι φιλάθλων έχουν μέσα στοιχεία που είναι άμεσα, όχι αφηρημένα, του κοινού ποινικού δικαίου. Έτσι είναι, έτσι. Το ζήσα αυτό, ναι, γιατί ναι. Μου δείχνανε αναγνώρισέ τον. Είναι αυτός. Αντιληπτό. Και είχαμε... με συγχωρείτε, αυτό έγινε το 2008. Είναι 15 χρόνια. 15 χρόνια. Σωστό. 15 χρόνια. Γιατί όσα χρόνια, πολύ περισσότερο είναι τα χρόνια Παναγιώτη, παρόδο, μιλάμε για τις ούτε κάμερες, αυτός έτσι, δηλαδή για τις κάμερες. 15 χρόνια τώρα. Δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι αυτή η ιστορία, Παναγιώτη, για τις κάμερες στον γήπεδο. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Συγχωρείτε, δεν υπάρχουν κάμερες στα γήπεδα. Είναι τρεις δεκαετίες πίσω. Τρεις δεκαετίες δεν υπάρχουν, υπάρχουν στις κάμερες. 30 Μαρία. Χρόνια οπωσδήποτε. Να σας πω κάτι. Η αστειότητα, και με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, αλλά δεν βρίσκω κάποια άλλη, όσων εξαγγέλθηκαν σήμερα, αποδεικνύεται από την επανάληψη των ίδιων στοιχείων που ακούμε ξανά και ξανά. Έτσι. Οι κάμερες, το ηλεκτρονικό εισιτήριο, οι κλεισμένες εξέδρες και όχι όλες, κάποιες. Ναι. Δεν καταλαβαίνω τι έχουν πει ακριβώς απόψε. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα κάνουν αύριο ή μεθαύριο, αλλά αυτό που έγινε σήμερα είναι, επαναλαμβάνω, και κομμωδία. Θα παρακαλούσα ένα δράμα κομμωδία. Δεν είναι μόνο κομμωδία. Κύριε Ευθυμίου, δεν είναι μόνο κομμωδία, είναι επικίνδυνο. Είπα σε ένα δράμα, ασκείται μια κομμωδία. Γιατί αν είναι δυνατόν να επαναλαμβάνονται αυτά που ακούσαμε τον Αύγουστο. Δράμα, και επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο θέμα αυτής της κυβέρνησης, είναι διαχρονικό. Και επιμένω στο ότι εδώ και 15 χρόνια οι αρχές συνδέουν την βία, την ποινική, με τους συνδέσμους φιλάθλους. Ένα σοβαρό μέτρο, επιτρέψτε μου, ένα σοβαρό μέτρο πήγε να ψηφιστεί, mm-hmm. να γίνει νόμος, το ιδιώνυμο του ορφανού. Και ο ορφανός έφυγε νύχτα. Ναι. Κύριε Περπερίδη. Αν επιθυμούσε αύριο η Εθνική να δώσει ένα παιχνίδι, η Εθνική Ποδοσφαίρου, ναι. Είστε βέβαιος ότι στο γήπεδο στο οποίο θα φιλοξενείτε θα μπορούσαμε να κάτσουμε εμείς οι φίλαθλοι σε όλες τις θέσεις και τις κερκίδες? Όχι. Ωραία, εντάξει. Γιατί το λες αυτό, Μαρία, για να καταλάβεις. Ξέρει ο κύριος Περπερίδης, όχι, για να ότι η Εθνική Ελλάδος φιλοξενείται σε γήπεδο, ναι. Στο οποίο η θύρα των οργανωμένων οπαδών είναι κλειστή για τους φιλάθλους. Μάλιστα. Κατάλαβα. Μόνο αυτό. Ναι, ναι. Μετά να μην πάμε ποιος κυβερνά από αυτόν τον τόπο, ποιος διοικεί τα γήπεδα, για παράδειγμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, επίσης, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα, πολύ φοβάμαι, επειδή ακούστηκε η λέξη δίκαια μέτρα, mm-hmm. ότι είναι προϊόν κάποιας συζήτησης, ναι, με κάποιους. Ναι, ναι. Με ποιους έχει μιλήσει η κυβέρνηση και κατέληξε στο ότι τα μέτρα αυτά είναι δίκαια. Ναι. Ποιοι είναι οι συνομιλητές, τέλος πάντων, να ξέρουμε. Ναι. Κύριε Περπερίδη, τα τρία τέταρτα. Πώς λέγαμε παλιά, κοινωνία των δύο τρίτων, ποδόσφαιρο των τριών τετάρτων. Κύριε Περπερίδη, όλα αυτά. Γιώργο, σε παρακαλώ, μισό δευτερόλεπτο. Κύριε Περπερίδη, όλο αυτό, η βία, είναι αποτέλεσμα το ότι δεν υπάρχει αξιοπιστία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όταν οι διαιτησίες στα περισσότερα μάτς είναι. Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Δεν είναι καθόλου αυτό. Σας παρακαλώ. Είναι καθόλου αυτό. Οι φίλαθλοι εξεγείρονται όταν βλέπουν μία διαιτησία. Που έχει. Όχι, με είναι υπεραπλούστευση. Μου, ότι είναι υπεραπλούστευση. Αυτό, με την αδικία και βγαίνουν στους δρόμους, αυτό θες να πεις? Όχι, όχι, μέσα στο γήπεδο όταν υπάρχει. Είναι υπεραπλούστευση αυτό. Η βία δεν είναι. Είναι άλλο θέμα αυτό στο οποίο αναφέρεται ο κ. Φελέξ. Είναι προφανώς. Το ένα θέμα είναι η βία, όπου υπάρχει βία στην Ελλάδα. Για συγγνώμη, η αδικία που προκαλεί ένα διαιτητής πυροδοτεί αυτή τη βία. Τώρα αλήθεια μου λέει. Ποιος πυροδοτεί και φτιάχνει στρατούς και λέει, είναι εδώ το μαγαζάκι που στείνει τις διαιτησίες, ναι. Είναι από εκεί που μας έχουν σφαγιάσει, ακόμη και στο ΒΑΡ βάζουν λάθος τις γραμμές. Και παίρνεις τη φωτοβολίδα και πας και σκοτώνεις. Μα έλα βρε Νίκο μου τώρα. Είναι, εγώ συμφωνώ με τον Παναγιώτη, είναι υπεραπλούστευση. Εάν ψάξουμε εκεί τη βία, δεν θα τη λύσουμε ποτέ. Εγώ λέω ότι είναι πυροδότης. Πυροδότης. Εγώ διαφωνώ κάθε με αυτό. Αν διεξάγεται το παιχνίδι επίσης ώρης, ναι. Και δεν υπάρχουν σκιές, ναι. Δεν έχω δει εγώ. Αλήθεια. Ναι. Ο Άλκης Καμπανός πυροδότησε. Είναι... Για τον Άλκη Καμπανό πυροδοτήθηκε καμία αδικία. Δεν είχε. Τι λες τώρα. Ο 18χρονος βγήκε με τη φωτοβολίδα για να ρίξει πάνω στον αστυνομικό. Γιατί πυροδότησε η αδικία της. Δεν είχε να κάνει με τους όρους διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων. Ο Άλκης Καμπανός. Βγήκανε χουλιγκάνοι παοξίδες και του λένε τι είσαι. Αγανακτισμένοι. Άρης, χωρίς να έχει αθλητική διοργάνωση. Μάλιστα. Έτσι. Αυτοί ήταν αγανακτισμένοι. Οι άλλοι Κροάτες ήρθανε. Αγανακτισμένοι κι αυτοί. Αυτοί εδώ, είπες με τον αστυνομικό. Ναι. Τους είπε κάποιος, mm-hmm. καθοδηγητής,
ναι. Επισητιστής, όπως θες ονομασέ τον, ναι. Πάμε έξω να χτυπήσουμε. Αδικημένοι ήταν αυτοί που βγήκαν έξω. Ρε Σημάνο, άλλο, άλλο λέω. Αλλά συγγνώμη τώρα, έλα. Μιλάμε για καταστάσεις. Αν με επιτρέπετε, όχι, επειδή έχει το λόγο ο Γιώργος ο Μουρούτης. Με συγχωρείτε. Συγγνώμη. Ναι, έλα Γιώργο. Καταρχάς, λυπάμαι που βάζουμε σε οποιαδήποτε οπαδική ζυγαριά τα σημερινά μέτρα. Λυπάμαι επίσης για τα σημερινά μέτρα αυτά καθεαυτά. Δεν είναι μέτρα. Η κυβέρνηση σε επίπεδο πρωθυπουργού το Σάββατο έβαλε ψηλά τον πήχη. Έκανε διαρροές ότι θα είναι αποτελεσματική και δραστική η παρέμβασή της. Και είδαμε ξαναζεστημένα τη μέρα της Μαρμότας. Για όσους δεν ξέρουν τη μέρα της Μαρμότας, είναι μια ταινία όπου ο πρωταγωνιστής ξαναζεί κάθε μέρα το ίδιο σκηνικό, την ίδια ζωή. Νομίζω ότι η κυβέρνηση ισορρόπησε σε αυτούς που ο κύριος Περπερίδης αναζητά, σε αυτούς που την τροφοδότησαν με κάποιες πληροφορίες, με κάποιες συμβατικές πληροφορίες προκειμένου να γυρίσει σελίδα και να ξαναζήσει την ημέρα της Μαρμότας. Τώρα, πολιτικά. Νομίζω πολιτικά η κυβέρνηση, όπως σας είπα, έβαλε ψηλά τον πήχη και δεν τον πέρασε καν. Αρνήθηκε καν να πηδήξει αυτό τον πήχη. Η αντιπολίτευση, επίσης με απογοήτευσε η σημερινή δήλωση του κυρίου Κασελάκη, έκανε κάποια σχόλια εντελώς απροετοίμαστος σε ένα λεπτό δήλωση στο TikTok, που χωρίς να έχει συμβουλευτεί κάποιον ειδικό, κάποια τεχνογνωσία ειδική να έχει ή οτιδήποτε άλλο. Το μόνο παρήγορο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά βάζει στην πολιτική του ατζέντα το ζήτημα της κάμερας. Mm-hmm. Πιθανόν ο κύριος Κασελάκης να μην γνωρίζει την ιστορία του, των δικαιωμάτων και της όλης αυτής της θεωρίας που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ περί καμερών και λοιπά σε δημόσιους χώρους. Και έτσι νομίζω ότι γυρίζει σελίδα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, επίσης, αυτό που είπαμε πριν για τον κύριο Φλωρίδη, εγώ θα το βλέπω αρνητικά, με την έννοια ότι η πολιτεία επί της ουσίας ρίχνει την ευθύνη στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι και άδικο για τη δικαιοσύνη, αλλά και άδικο για μια πολιτεία που έχει τη δυνατότητα και να νομοθετεί, αλλά και να εκτελεί. Και θα καταλήξω με κάτι συγκεκριμένο. Αν η πολιτεία θέλει να εξαρθρώσει μια εγκληματική οργάνωση, το κάνει. Mm. Το 2015 εξάρθρωσε μια εγκληματική οργάνωση που βρισκόταν μέσα στη Βουλή. Συνένωσε δικογραφίες, έστειλε τη Χρυσή Αυγή στη δικαιοσύνη, προφυλάκησε τα μέλη της. Άρα δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Και η Χρυσή Αυγή, θα σας πω, επειδή αναφέρθηκε πριν και αναφέρθηκαν και οι εθνικές ομάδες, τότε ένας μεγάλος σύνδεσμος που προκαλούσε επεισόδια μέσα στα γήπεδα. Έχεις δίκιο, Γιώργο. Ήταν επικεφαλής ο κύριος Παναγιώταρος. Εξαρθρώθηκε και αυτός ο σύνδεσμος. Ήταν δήθεν σύνδεσμος της εθνικής ομάδας, είχε απολύξεις και σε άλλες ομάδες. Είναι όμως δυνατόν να συζητάμε για τα μέτρα που λήφθησαν πριν ορισμένους μήνες για την εξάρθρωση των συνδέσμων, για το κλείσιμο των περιφερειακών συνδέσμων, για την ταυτοποίηση των μελών που μετέχουν εκεί, να μην έχει γίνει απολύτως τίποτα και να μην αναζητείται καμία ευθύνη? Ποιος ήταν αυτός που έπρεπε να κάνει τη δουλειά του και δεν την έκανε? Σωστό. Και γιατί δεν λογοδοτεί αυτός ο άνθρωπος πολιτικά στον Πρωθυπουργό? Σωστό. Ο οποίος ανέλαβε ο ίδιος την πολιτική ευθύνη. Σωστό. Έχει δίκιο, πάντως, Γιώργο. Αν μου επιτρέπετε, έχει Άρια. Έχει δίκιο, πάντως, χρυσαυγίτες έχουν παρισφέρει. Ένα σχόλιο, Άρια. Ένα σχόλιο. Είναι κοινωνικό φαινόμενο αυτό στην ακροδεξιά, το να μετέχουν σε ομάδες. Ειδικά στην Ευρώπη. Είδες τι γίνεται. Είναι όλοι ακροδεξιοί. Επειδή, Γιώργο, ήσουν απίστευτα ακριβής ότι είπες, θέλω να σου πω όμως μια πληροφορία. Τη μέρα που έγινε η απόπειρα και την ώρα, ο εισαγγελέας που ζήτησε, όσοι είχε δικαίωμα εφόσον ήταν κακούργημα κατά ζωής, τις κάμερες από την τροχέα, στις τρεις κάμερες μπορούσε να είχε γραφτεί ο δράστης και οι τρεις δεν λειτουργούσαν εκείνη την ώρα. Δεν λειτουργούσαν ή δεν λειτουργούσαν? Ή δεν λειτουργούσαν. Δεν λειτουργούσαν. Θα ήθελα να πω από την πείρα που έχω τόσα χρόνια στο αθλητικό ρεπορτάζ και έχω ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, ότι το θέμα που συζητάμε δεν είναι τόσο απλό. Είναι πολυσύνθετο. Έτσι. Και εμπλέκονται πολλοί, κατά τη γνώμη μου, και πρέπει να επιμεριστούν οι ευθύνες. Mm-hmm. Έχω μπροστά μου ένα κατάλογο για τους 13 ανθρώπους που έχουν πεθάνει ως αποτέλεσμα του χουλιγκανισμού από το 1983. Ήταν τότε ο Αριστίδης Δημητριάδης ο πρώτος νεκρός. Το 1986 ο Χαράλαμπος Μπλιώνας που ανέφερες πριν. Μετά με φωτοβολίδα το 1991 τον Ιανουάριο ο 17χρονος Γιώργος Παναγιώτου. Νέα παιδιά. Έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Το 1991 κάηκαν στην Θεσσαλονίκη 2 οπαδοί του ΠΑΟΚ.
Το 1995 μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου ο 25χρονος Γιώργος Καρνέζης σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Γλυφάδας μετά από ένα μπάσκετ, έτσι έγινε αυτό, μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Το 2007 το αναφέραμε για τον Μιχάλη Φιλόπουλο, που ήταν 22 ετών. Το 2011 υπήρξε μια θανατηφόρα σύγκρουση. Οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Όφη συγκρούστηκαν στο Ηράκλειο, οπλισμένοι με μαχαίρια, στιλέτα και σιδηρογροθιές. Και ο Γιάννης Ρουσάκης, 21 ετών και αυτό το παιδί του Παναθηναϊκού, πέθανε από τραύματα στο στήθος. Το 2014, ξυλοδαρμός μέχρι θανάτου σε αγώνα μεταξύ του τοπικού Ηροδότου και του Εθνικού Πειραιός στο Ηράκλειο. Ο Κώστας Κατσούλης ήταν 46 χρονών, πιο μεγάλος φίλαθλος, γιατί πάνε όλες οι ηλικίες στα γήπεδα. Ναι, ναι, ναι. Ξυλοκοπήθηκε ανέστητος από 4 άτομα, όταν προσπάθησε να προστατεύσει μια ομάδα γυναικών και παιδιών στις κερκίδες από επίθεση των οπαδών του Ηροδότου. Αργότερα πέθανε στο νοσοκομείο. Το 2017 χτυπήθηκε από αυτοκίνητο 24χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ, ο Νάσος Κωνσταντίνου, που επέστρεφε από έναν αγώνα στο γήπεδο της Τούμπας. Το 2020 είχαμε τον Ιανουάριο τον 28χρονο Βούλγαρο Τόσκο Μποζαντίσκι, σκοτώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, το 2022, φτάνουμε τώρα πιο κοντά, έχουμε τον άτυχο Άλκη Καμπανό και το 2023 τον Μιχάλη Κατσούρη στη Νέα Φιλαδέλφια. Ναι. Θέλω να πω ότι το πρόβλημα είναι γενικό, είναι διαχρονικό. 30 ολόκληρα χρόνια που κάνω αθλητικό ρεπορτάζ, βλέπω ξαφνικά να λαμβάνονται μέτρα όταν συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά, αρχίζουν να τηρούνται και ξαφνικά... Συγγνώμη. Και σιγά αρχίζουν και ατομούν. Ποιο μέτρο τηρήθηκε? Αυτό θέλω να σου πω. Ποιο μέτρο τηρήθηκε φέτος στο πρωτάθλημα? Γιατί δεν τηρήθηκε κανένα. Μισό λεπτό, θα φτάσουμε και φέτος. Λέω όλα αυτά τα 30 χρόνια. Τώρα, θέλω να είμαι έντιμη απέναντι στο ιστορικό της όλης κατάστασης. Ναι. Λοιπόν, γίνεται μια ένταση, δημιουργείται μια ένταση μετά από όλα αυτά, γιατί είναι πολύ σοβαρά γεγονότα. Ωραία. Λαμβάνονται μέτρα και επί Πασόκ έχει γίνει αυτό και επί Νέας Δημοκρατίας παλιότερα. Και τίποτα δεν απέδωσε. Και αρχίζουν στην αρχή να τηρούνται και μετά ατονούν. Κυρία Λάτσα, φέτος δεν τηρήθηκαν τα μέτρα ποτέ. Υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί ατονούν τα μέτρα? Τι συμβαίνει και δεν μπορεί να αυτό το θέμα να αντιμετωπιστεί? Είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο? Όχι, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Παντού υπάρχουν φαινόμενα χουλιγκανισμού. Συμφωνώ. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση αυτή. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, όπως έχει καταφέρει και έχει επιλύσει διάφορα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας. Εντάξει, υπό την κρίση του καθενός είναι αυτό, αλλά λέω ότι όπως έχει καταφέρει να λύσει ζητήματα στα οικονομικά, στην εξωτερική πολιτική, στους αδύναμους πολίτες, εδώ πρέπει να δείξει τι θα γίνει με τα μέτρα αυτά, τα οποία μέτρα αυτά... Ναι, κυρία Καρακλούμη, θα ακούσω δεν είναι μετά. Μέτρα αυτά. Δεν είναι μέτρα αυτά, ισχύουν. Είναι... Εγώ πριν 15 χρόνια που πήγαινα στο γήπεδο, προσωποποιημένο εισιτήριο είχα, με την ταυτότητά δεν μου πήγαινα, εύκολο. Κάμερες υπήρχαν. Δίνουμε αφημείς, δίνουμε άμκα. Δεν είναι εύκολο να κλείσεις 2 μήνες... τα γήπεδα. Το πιο εύκολο είναι. Δεν είναι εύκολο, διότι... Διότι... Και το πιο εύκολο είναι πέντε να τιμωρείς μόνο τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Πόρους. Και αυτό θα προβληματίσει... Εγώ πάω με το άμκα που λέει. Θα προβληματίσει πάρα πολύ στην πορεία. Έκανε ταυτοπροσωπία κανείς. Κοίταξε. Εγώ πάω, λέω, εφελέγγυς, κατάδε. Βέβαια. Δεν έλεξε κανείς. Άκουσε πάντως, εδώ, πάντως, έχει νόημα, μια και μιλάμε για αυτό, επειδή, Άρια μου, το θέτεις, λες για τα μέτρα τα οποία στην αρχή τηρούνται, μετά δεν τηρούνται τον ουναλά. Αυτό το ίδιο πράγμα. Λέει και κάτι η Μαρία σε σχέση με αυτό, ότι εδώ... Επί της ουσίας, με αυτό που γίνεται την Πέμπτη, μόνο ο Ολυμπιακός τιμωρείται. Λες και μόνο οι άλλοι. Ναι, όλοι γιατί άλλοι διάβασες, Άρια, μου έκανε εντύπωση, διάβασες μια ολόκληρη λίστα και σε άφησαν την ολοκλήρωση χωρίς καμία διακοπή, που είναι οπαδοί από διάφορες πλευρές, από διάφορες ομάδες. Ακριβώς. Διαχρονικά. Ακριβώς. Την Πέμπτη ουσιαστικά μόνο ο Ολυμπιακός τιμωρείται. Αυτό είπα και μάλιστα, τιμωρήθηκε σε ευρωπαϊκό παιχνίδι που δεν τιμωρούνται άλλοι. Έτσι. Δηλαδή εδώ λέει, η βία από κοινωνική βία έγινε αθλητική βία, από αθλητική βία έγινε ποδοσφαιρική βία και από ποδοσφαιρική βία έγινε κόκκινη βία, το χρώμα του Ολυμπιακού, και μάλιστα τιμωρείται. Ναι. Και σε βάρος της χώρας μας, θέλω δε να σου πω ότι στην Ευρώπη όλη η βία στα γήπεδα έχει πάρει ακροδεξιά μορφή. Έτσι είναι. Και θέλω να πω ότι και εδώ, σε 2-3 ομάδες, έχουν παρασφυρίσει εισαυγίτες. Προς τιμήν του παλαιότερου καπετάνιος, ο Γιώργος ο Βαρδινογιάννης, ναι, είχε διαλύσει, αν θυμάσαι, την ΟΠΟ, την ναζιστική οργάνωση Παναθηναϊκών Οπαδών. Δεν ξέρω αν έχει επανασυσταθεί, δεν το παρακολουθώ, αλλά όμως η βία
που ξεχυλίζει στα γήπεδα, έχω δε την εντύπωση ότι η ακροδεξιά βία εισβάλλει στα γήπεδα και η ακροαριστερή βία είναι στους δρόμους, στις διαδηλώσεις, συγκρούονται με την αστυνομία. Οι μεν στους δρόμους, η άκρα αριστερά, η άκρα δεξιά στα γήπεδα. Παναγιώτη, δεν είναι Παναγιώτης αυτό που λέει. Όχι, δεν λέω, αλλά λέω. Πάντως, να πούμε ότι έχουμε τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, επειδή είναι επαγγελματικό το ποδόσφαιρο και οι ποδοσφαιριστές κάθονται 1-2 χρόνια στις ομάδες και οι περισσότεροι δεν είναι και Έλληνες, δεν έχουμε φαινόμενο που είχαμε παλαιότερα, που ήταν ποδοσφαιριστές εμβληματικοί για τους συλλόγους, που μένανε 5 και 8 χρόνια και πυροδοτούσαν και τη βία των οπαδών, γιατί ήταν ταυτισμένοι με την ομάδα. Αυτό το έχουμε ευτυχώς ξεπεράσει. Παναγιώτη, κάτι ήθελες να πεις πριν και σε διακόψαμε, Παναγιώτη. Εμένα το ερώτημά μου είναι τι θα γίνει όταν θα συναντηθούν τις επόμενες μέρες στα γήπεδα των άλλων σπορ αστυνομικές δυνάμεις με οπαδούς. Ας πούμε. Το μπάσκετ. Θα τη μεταφέρουν εκεί τη βία. Κύριε Περπερίδη, αν πάτε στον Ταύρο, εκεί που παίζουν τα πιτσιρίκια των 8 και των 10 χρόνων, θα δείτε τι γίνεται. Και μην μου λέτε τώρα ότι μόνο γίνεται στη Super League 1. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική πάμε σε αυτή τη συζήτηση για αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα όταν θα είναι ανοιχτά τα υπόλοιπα σπορ, τα οποία μάλιστα ξέχασαν σήμερα το πρωί. Ξέχασαν ότι το Σάββατο... Ότι είχε και άλλη ο αγώνα Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό στο Βολή. Όχι, είναι ο διακοπής αγώνας. Μισό λεπτό, Όχι, άλλος αγώνας. Όχι. Δεν μπερδεύεται. Είναι αγώνας πρωταθλήματος Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Βόλο. Ήταν λικάπ αυτό που διακόπη. Ωραία. Άλλη διοργάνωση. Το είχαν ξεχάσει λοιπόν και ξαφνικά στις 6 το απόγευμα θυμήθηκε ο κύριος Μπρούτσης προφανώς γιατί κάποιος το έγραψε ή κάποιος του το είπε. Να το κάνει και αυτό και κλεισμένον. Θα πηγαίνει κατά περίσταση δηλαδή. Ναι. Μπορεί να δούμε και το Ολυμπιακός Βαλένθια, ξέρω εγώ, της Ευρωλίγκας την Πέμπτη να γίνεται και κλεισμένον. Μπορεί να δούμε και άλλα παιχνίδια στην πορεία. Ό,τι, όπως ξυπνάει το πρωί δηλαδή. Όπως επέτρεπε ή δεν επέτρεπε ο εκάστοτε υπουργός αθλητισμού μετακινήσεις οπαδών που σε αυτή τη χώρα, εάν ήμασταν ελάχιστα σοβαροί και ελάχιστα ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, θα έπρεπε μαχαίρι μετακινήσεις οπαδών να έχουν απαγορευτεί και να μην έχουν επιτραπεί ποτέ. Το χειρότερο, πάντως, κύριε Περπερίδη, τι καταλαβαίνω, όπου δεν μετέχω του αθλητικού γίγνεσθε αυτού του είδους. Εγώ καταλαβαίνω ότι δίνεται από την κυβέρνηση το χειρότερο δυνατό σήμα. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, με το να μην παίρνει κανένα μέτρο, είναι ένα ανοιχτό βατερλό αυτό που ανακοίνωσε. Είναι ανυπαρξία της κυβέρνησης. Λέει δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Η οποία στέλνει και επίγουσα ανακοίνωση συμμετοχής στη διαβούλευση στα μικρά σωματεία, όχι μόνο στους μεγάλους. Αν είμαι σωστός, στα σωματεία που είναι στην ΕΣΚΑ και τα λοιπά. Κύριε Περπερίδη, πάντως, αυτό που υπονοείται είναι ότι θα έχουμε χειρότερα. Ξεκάθαρα. Είναι ξεκάθαρο το λέει ο Παναγιώτης αυτό. Ξεκάθαρα αλλά το θέμα είναι ότι εδώ πλέον νομίζω ότι ξεφεύγουμε από την διαδικασία και όλη τη συζήτηση της βίας εντός γηπέδων αθλητικής βίας. Εδώ μιλάμε για την αντιμετώπιση εγκληματικότητας. Μάνο, ποιοι αγώνες εδώ μιλάμε για την αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Το έγκλημα αντιμετωπίζεται με τον νόμο. Είδατε ποτέ βούληση να εφαρμοστεί ο νόμος? Είδα για παράδειγμα, αφήστε αυτά τα επεισόδια. Είδα για παράδειγμα σήμερα στο διαδίκτυο ένα βίντεο που σε ένα τοπικό πρωτάθλημα βαράνε το διαιτητή, ο οποίος πέφτει στο έδαφος και το λιδωρούν. Ναι. Το θέμα είναι, υπήρξε, βλέποντας ένα εισαγγελέα στο βίντεο, υπήρξε κλίση ή σύλληψη του ανθρώπου που βάρεσε, κλίση της ομάδας που ήταν υπεύθυνη για αυτό το γεγονός, κάποιο πρόστιμο, κάποια τιμωρία, κλείσιμο του γηπέδου? Όχι. Γιατί δεν εφαρμόζονται οι νόμοι. Δεν είναι μόνο θέμα βούλησης, γιατί βούληση προφανώς και δεν υπάρχει όπως σχολιάσαμε, είναι και θέμα μη εφαρμογής των ήδη υπαρχόντων νόμων, είτε αφορούν το ποδόσφαιρο, είτε αφορούν την κοινωνία. Μα γι' αυτό λέμε την επανάληψη. Γιώργο, Παναγιώτη, για να αφήσω τον Παναγιώτη να το αποχαιρετήσω, γιατί έχει υποχρεώσει και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη Περπερίδη, που ήσουν απόψε εδώ και μας βοήθησες πάρα πολύ με την εμπειρία και το ρεπορτάζ. Υπάρχει ένα στοιχείο που δεν το έχουμε πιάσει καθόλου. Δεν ξέρω αν ο κύριος Περπερίδης θέλει να το σχολιάσει. Είναι το περίμενε να το χαιρετήσω τον κύριο Περπερίδη για να του δώσει την πάση. Ρε Νίκο. Έλα, έχει ακόμα επιστροφή. Έλα. Παναγιώτη μου, αν είσαι στη γραμμή μας. Εκείνο Περπερίδη. Λοιπόν, ναι. Εκείνο Περπερίδη. Ένα στοιχείο είναι το οικονομικό στοιχείο. Εγώ έχω διαρκείας. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν υφίσταμαι μια οικονομική ζημιά. Δεν θα αποζημιωθεί. Περίμενε. Αυτοί που έχουν διαρκείας θα πρέπει να κάνουν μια μικρή θυσία. Πέρσι που τα κλείσε μια από τα γήπεδα πάλι δεν αποζημιωθεί. Παρακαλώ. Αγοράζει ένα προϊόν. Και το κράτος αποφασίζει το προϊόν να το απαξιώσει. Σε παρακαλώ. Υπάρχει λοιπόν μια οικονομική διάσταση που αφορά τα διαρκείας. Αφορά το ίδιο το προϊόν ως ποδόσφαιρο. Οι άνθρωποι που βάζουν τα λεφτά τους, αγοράζουν ομάδες, κάνουν κλπ. Οι διαφημιστικές καταχωρήσεις που υπάρχουν. Όλο αυτό. Τι γίνεται?
Ναι, γιατί πρόβλημα. Εγώ, ας πούμε, θα πρέπει να υποστώ λέω. Την οικονομική ζημία επειδή δικαιώματα, ο κύριος Βρούτσης... Αυτά πάνε υπερπίστεως και ομάδος. Γιατί και πρόπερση που άρχισε το πρωτάθλημα με απόφαση της κυβέρνησης να αρχίσει, ήμασταν τέσσερις αγωνιστικές και βλέπαμε τα διαρκείας. Οι ίδιοι ιδιοκτήτες, για να προστατεύσουν το προϊόν τους, θα πρέπει να βρουν και αυτοί τρόπους να διασφαλίσουν και να αναβαθμίσουν το προϊόν τους, γιατί η βία υπάρχει. Πολλές φορές υποδαβλίζεται από ηγεσίες. Πρέπει λοιπόν να καθίσουν κάτω, να βρουν για να διασφαλίσουν έστω το προϊόν. Αυτό είναι σωστό που λέτε. Οι άνθρωποι που έχουν πάρει, οι φύλαθλοι που έχουν πάρει διαρκείας δεν αποζημιώνονται. Όχι, όχι. Και όχι, είναι... Όχι, αλλά να σας πω κάτι. Αυτό δεν είναι το Περπερίδη, πρέπει να ξεκαθαρίσει ένα αυτοστάρι. Δεν μπορεί να είναι τα γήπεδα μέσα στα ναρκωτικά. Δεν μπορεί να είναι μέσα στη νύχτα. Δεν μπορεί εγκληματικές οργανώσεις. Και εσύ που έχεις το διαρκείας κινδυνεύεις όμως. Να πω κάτι. Είτε μέσα είτε έξω. Να πω κάτι. Αλλά υπάρχει και αυτή η διάσταση. Η συζήτηση που γίνεται κάθε φορά είναι είτε να χρωματίσουμε συλλογικά το τι συμβαίνει, να το κάνουμε κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε, μαύρο, ή να το πολιτικοποιήσουμε και να πούμε ποιος έχει κάνει μεγαλύτερο λάθος. Όλοι χάλια τα έχουν κάνει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Όλες οι κυβερνήσεις, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Δεν έχει σημασία ποιος το έχει κάνει λιγότερο ή περισσότερο. Και κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε ότι αυτό είναι αντικείμενο εθνικής πολιτικής. Μπας και μπορέσουμε κάποια στιγμή να συνεννοηθούμε όλοι μαζί, να γίνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν βγάζω τους δημοσιογράφους από την ευθύνη. Και εμείς έχουμε, και μεγάλη μάλιστα, να καθίσουμε λοιπόν όλοι μαζί, να φτιάξουμε ένα πλαίσιο και να μπορέσουμε όλο αυτό το πράγμα να το καθαρίσουμε. Γίνεται. Έχει καλώς. Εάν όχι, θα συζητάμε κάθε φορά τα ίδια πράγματα, θα έχουμε νεκρούς, δηλαδή θα περιμένουμε τον επόμενο και το μεθεπόμενο για να ξαναλέμε τα ίδια και να είμαστε κάθε φορά έκπληκτοι και να πέφτουμε από τα σύννεφα. Αυτό έχω να πω. Εάν δεν γίνει έτσι, συνεχώς τα ίδια θα συζητάμε στο διηγενειακές. Όταν γίνανε ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, οι κυβερνήσεις αρχίσαν να λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους το τι λένε οι ιδιοκτήτες, γιατί είναι μηντιάρχες, γιατί είναι και ποδοσφαιρικοί ηγέτες, ενώ παλαιότερα μπορούσαν να κάνουν τσεκουριά γιατί τους ενδιαφέρε μόνο το πολιτικό κόστος. Τώρα αρχίζουν και είναι στη διαπραγμάτευση. Καλά, στη διαπραγμάτευση. Ούτε τη δεκαετία του 80 θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ούτε τη δεκαετία του 80 τσεκουριά. Εκεί άλλαξε κάτι. Η νεκρή που διάβασε πριν η Άρε είναι στην περίοδο αυτή που αναφέρεις. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σίγουρα. Το καλεκτίζω τον Παναγιώτη. Γεια σου, κύριε Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σας. Καλά, γεια σας. Επειδή η Άρε καλύπτει πολλά χρόνια το ρεπορτάζ, οι υπόλοιποι στο πανελ είστε φίλαθλοι, χρωστάω και το λόγο στον Αντώνη, αλλά Μαριά, είσαι η πιο συχνή. Νομίζω επισκέπτης των γηπέδων ως φίλαθλος. Θέλω την άποψή σου. Είχα και ένα προβληματισμό, οπότε θα πάω φέτος στην Ιταλία που πάω κάθε χρόνο και βλέπω μάτς. Τώρα μου δίνει ένα δίμηνο η κυβέρνηση για τον Ολυμπιακό αδική. Οπότε θα πάω και εγώ να δω κανένα ματσάκι. Πηγαίνεις στην Πορτογαλία τώρα, παιδί μου. Έχουμε τη Ρίο Αβ. Πραγματικά, από την εμπειρία σου στη συμμετοχή σου σε αυτές τις δραστηριότητες, στις αθλητικές εννοώ. Υπάρχει λύση. Ή έχοντας γυρίσει πολλά γήπεδα στην Ευρώπη. Υπάρχει πάντως, και το βάζω και αυτό τον αστερίσκο. Το πώς διαχειρίζονται άλλες χώρες το θέμα αυτής της βίας, και δεν αναφέρομαι μόνο στα γήπεδα, γιατί είπαμε ότι είναι και εντός και εκτός. Και περισσότερο εκτός. Να πάμε σε κάτι άλλο. Το θέμα είναι πιο σύνθετο και έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο οι φύλαθλοι φέρονται. Για παράδειγμα, όταν έγινε φέτος τον Αύγουστο το Super Cup, δηλαδή η ομάδα που πήρε το Europa League με την ομάδα που πήρε το Champions League και φιλοξενήθηκε και στην Ελλάδα, αν έβλεπες τους οπαδούς των άλλων ομάδων, ήταν σε μια γιορτή. Ναι. Οι μόνοι που βρίζανε την οικογένεια των ποδοσφαιριστών, τη μάνα του ενός, τον πατέρα του Ελληνού κτλ. Ήταν κάποιοι Έλληνες φίλαθλοι που ήταν διάσπαρτοι στην κερκίδα. Και έλεγες, καλά, ρε παιδιά, δεν βλέπετε τους άλλους που είναι η ομάδα τους και έχουν έρθει εδώ πέρα. Εσύ γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με μια συνολική νοοτροπία του τρόπου με τον οποίο είμαστε φίλαθλοι. Και αυτό πρέπει να ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Διότι όταν πηγαίνεις σε μια ακαδημία και τα παιδιά είναι 8 χρόνων και έχεις τους γονείς στις κερκίδες οι οποίοι να φωνάζουν, να βρίζουν τον προπονητή, να βρίζουν τον διαιτητή, τα πιτσίρι και αυτά να γίνουν χαμός. Δεν μπορεί λοιπόν όταν στα 8 τα ακούς αυτά να φτάσεις στα 18 και ξαφνικά να γίνεις άλλος άνθρωπος επειδή έχεις ενηλικιωθεί. Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ήθελα να το πω πριν. Έχει δίκιο η Μαρία σε αυτό. Εγώ θα ήθελα και θα περίμενα και πιστεύω ότι θα σχεδιαστούν κάποια προληπτικά μέτρα, όχι μόνο κατασταλτικά.
ενασταλτικά που έχουν να κάνουν με αυτό που λέει η Μαρία. Δηλαδή, να υπάρχει ένα μάθημα στο σχολείο, για παράδειγμα, όπως είχαμε η αγωγή του πολίτη, να είναι η αγωγή του φιλάθλου. Κυρία Γάτσα, τα είπε τον Αύγουστο. Η αγωγή του φιλάθλου. Με το περιστατικό ήρθαν από την UEFA και είπανε. Να υπάρχουν. Να γίνουν δράσεις κατά της ομαδικής βίας. Τι έχουμε δει από τότε. Ή επίσης να γίνουν μαθήματα ότι να μάθει όλος ο κόσμος, να το βιώνουν τα παιδιά, να το ξέρουν από μικρά ότι εδώ γεννήθηκε το αθλητικό πνεύμα. Κυρία Γάτσα, είστε αντιπρόεδρος της ΕΣΥΑ. Εμείς τα κάνουμε στην ΕΣΥΑ. Είστε αντιπρόεδρος της ΕΣΥΑ. Έχετε διαβάσει ποτέ αθλητικά πρωτοσέλιδα? Μιλάτε για τα παιδάκια στα σχολεία. Έχετε διαβάσει ποτέ αθλητικά πρωτοσέλιδα? Σε μένα το λέτε. Έχω δουλέψει σε αθλητικές εφημερίδες. Τι εννοώ σήμερα, δηλαδή υποδαβλίζεται με αλφαγιώτα η βία στα παιδάκια στο δημοτικό? Εγώ δεν έχω φόβο να μιλήσω και για αυτό το θέμα. Παλιότερα. Πάντως σε πολλά σχολεία λείπει ο μαθηματικός. Δεν έχει πάει ακόμα μαθηματικός στο ελεύθερο το μάθημα. Παλιότερα, θα πρέπει να μιλήσουμε ειλικρινά. Υπήρχαν παλιότερα αρκετά εμπριστικά. Πρωτοσέλιδα, πολεμοχαρή κλπ. Τώρα όμως αυτό είναι σε ένα πολύ καλύτερο δρόμο, κύριε Μουρούτη. Πάντως... Και αυτό οφείλουμε να το παραδοθούμε. Άρια, επί τέσσερα χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας οργανώναμε τα πανελλήνια μαθητικά πρωταθλήματα. Ναι, σύμφωνοι. Δεν υπήρξε πιο όμορφο πράγμα, πιο όμορφο θέαμα από αυτό. Και στα σχολεία, τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι είδα να γίνεται, γίνεται καλή δουλειά. Στο εφαγωνίζεστε. Εφαγωνίζεστε, η αθλητική μας, δεν ξέρω τι έχει συμβεί εδώ. Πώς συνεχίστηκαν δηλαδή, αυτά τα πράγματα. Τα θέματα με τον αλλά αθλητισμό, τα πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα ήταν ομορφιά, ήταν γιορτή. Μάλιστα. Πάντως, μία τελευταία κουβέντα. Ναι, αν γίνουν πιο ανταγωνιστικά τα ελληνικά πρωταθλήματα και ομάδες καλύτερες, θα βελτιωθούν και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί, για παράδειγμα, φίλαθλος της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ, που παίρνει Champions League και που κάνει αυτές τις πορείες που κάνει, δεν θα κάνει τέτοια πράγματα. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε σοβαρά. Και επειδή ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον πρόεδρο της Ρεάλ, της Βιγιαρεάλ, της Ατλέτικο και συζητούν πώς θα είναι η λίγα τους πιο ανταγωνιστική, το πρωτάθλημά τους πιο ωραίο, τα δικαιώματά τους πιο υψηλά. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θα έπρεπε να γίνει, να επενδύσουμε. Δηλαδή, να συζητάμε για το ιδέατο, χωρίς να κοιτάμε το αυτονόητο. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω εσάς που είστε έμπειροι, γιατί εγώ ξαναλέω. Δεν είμαι έμπειρος, δεν ασχολούμαι με το αθλητικό ρεπορτάζ και δεν παρακολουθώ και ποδόσφαιρο, είναι αλήθεια. Εμείς πάμε και από πατριωτισμό, Ρωτώ το εξής. Εάν υπάρχει πρόληψη, εάν υπάρχει αυτή η ευχή που διατύπωσε, γιατί η ευχή είναι αυτή που διατυπώνει η Άρια για το πώς θα αντιμετωπιστεί προληπτικά η βία στα γήπεδα, θα σταματήσει το εμπόριο ναρκωτικών που γίνεται σε όλους αυτούς τους τύπους που τα μοιράζουν έξω από τα γήπεδα, θα σταματήσουν τα ραντεβού θανάτου που δίνονται? Και θέλω να πω ότι ναι, για να γίνουν θα είμαστε περισσότεροι. Πρέπει να συνταξιοδοτηθούν όσο περισσότεροι πηγαίνουν στα γήπεδα, τόσο πιο καλά είναι. Απλώς τα ραντεβού θανάτου, επειδή η αστυνομία μάλλον περνάνε κάτω από το ραντάρ της, πρέπει να σας πω ότι οι μισοί φιλάθλοι ξέρουν πού στείνονται τα ραντεβού θανάτου, χωρίς να κάνουν κανένα κόπο. Απορώ λοιπόν η αστυνομία πώς δεν τα ξέρει και πώς δεν τα ξέρει. Νίκο μου, αμέσως συνελέγχω, αδικήσει τον Αντώνη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή είπες αυτό και λες τι γίνεται. Όχι, λες τι γίνεται. Αυτό εκμεταλλεύεται. Και λες και τι γίνεται και στην Ευρώπη. Ναι. Λοιπόν, όταν παρθήκαν αυτά τα μέτρα που λέτε, στη Γαλλία για παράδειγμα, μετατοπίστηκε το φαινόμενο στους ούλτρα, τους ακροδεξιούς, και δεν γίνονταν μέσα στα γήπεδα, γίνονταν εκτός. Αυτό πήγε τώρα και στη Γερμανία, και αν δεις την Δυναμό Δρέσδης, που είχαμε τώρα τις τελευταίες αγωνιστικές εκτεταμένα επεισόδια, πάλι από ακροδεξιούς. Επίσης, στο Άιντραχτ, νομίζω, στο Στουτγκάρντ, είχαμε 200 τραυματίες. Ναι, ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι από το οποίο... μια εβδομάδα, περίπου. Ναι, που αφορά μόνον εμάς. Όχι, σίγουρα όχι. Εμάς δε, αν πας στη Β, στη Γ ή στα αεροτεχνικά πρωταθλήματα, εκεί να δεις ξύλο. Πολύ... Καλά, δεν είχαν δαγκώσει το αυτή του διαιτητή στο Αγρίνιο. Εδώ, εμάς, στο Αγρίνιο. Ναι. Το 76. Ωραία. Τι έγινε, τιμωρήθηκε κανείς? Ο Ράμος, λοιπόν, ο διαιτητής, τον δάγκωσε στο αυτή ένας γείτονάς μου. Ο Ανδρέας πέθανε, Μαγαρίτης. Έπεσε από την εξέδρα γιατί μας είχε αδικήσει κατάφορα. Και πέφτει, και καθώς έπεφτε, το δάγκωσε το αυτή. Βλέπετε πόσο σύνθετο είναι το πρόβλημα. Επέρνει, λοιπόν, δεν είναι απλό. Έχει δίκιο, αραία. Είναι αρκετά σύνθετο να πέφτει από την εξέδρα και να δάγκωσε ταυτόχρονα. Τέτοια αδικία που μας είναι σύνθετο. Τότε που μας είχε κάνει τέτοια αδικία. Επέρνει, λοιπόν, ο Μπαρμπακώστας ως Κρέκας. Γραμματέας Νομαρχιακή Πασόκ. Ωραία, φελέγγι, μου λέει. Τι έγινε, Μπαρμπακώστα? Ναι. Πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο, γιατί, λέει, τι έγινε? Με πήραν από τα κεντρικά, από τη Χαριλάου Τρικούπη. Ναι, 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 ναι.
αυτός ο Ράμος είναι δικός μας. Mm-hmm. Και τι να κάνουμε, αφού δείξει την ομάδα, ρε Μπαρμπακός. Πρέπει να πάμε να τον δούμε τι κάνει. Πάντως, πάρε Μπαρμπακός, Νίκο, είναι γεγονός ότι συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη όλα αυτά που περιγράφεις. Ξέρεις, έχω γνωστούς που λένε, πάμε να μην πω πού, σε ποιο πρωτάθλημα τοπικό, για να δούμε ξύλο. Εντάξει, δεν είναι, αυτό δεν είναι κανονικό. Πράγμα. Απλώς ότι είναι φοβερά εδώ πράγματα. Πάντως συμβαίνουν αυτά σε όλη την Ευρώπη όπως τα περιγράφεις και συγκεκριμένους αγώνες όπως στην Γερμανία την περασμένη εβδομάδα. Κρίνεται ο τρόπος αντιμετώπισης. Έτσι. Αντώνιο, εδώ ξαναζεσταμένα μέτρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας θυμίσω, γιατί έχει αρχίσει μια κουβέντα για το μοντέλο Θάτσερ. Δεν ήταν η Θάτσερ που έλυσε το πρόβλημα του χουλιγκανισμού στην Αγγλία. Η Θάτσερ άνοιξε το δρόμο για να τα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι οι ιδιοκτήτες των ομάδων. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να ξεκινήσει ανάποδα, όχι από την πολιτεία μόνο, ή η πολιτεία να δώσει το τραπέζι για να κάτσουν όλοι μαζί κάτω, για να προστατέψουν οι ίδιοι το προϊόν τους. Γιατί μιλάμε για ένα προϊόν. Από τις και ακριβό προϊόν. Πολύ ακριβό, ακριβό προϊόν. Έτσι, και είναι ένα προϊόν το οποίο να θυμίσω φέρνει... ότι έγινε μια συνάντηση ναι, είχε γίνει προέδρους στο, okay, ναι. στο Μέγαρο Μαξίμου. Και τι είδαμε μετά, είδαμε την κάθε πλευρά, συγγνώμη Μαρία, συγγνώμη, είδαμε μετά τη συνάντηση η κάθε πλευρά να βγάζει μια ανακοίνωση και να κράζει την άλλη πλευρά. Σωστό. Άρα λοιπόν τι είδαμε, το ίδιο πράγμα πάλι σε μικρογραφία. Άρα αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Όπως τα λέει. Ξαναπάμε πίσω. Ξαναπάμε πίσω τώρα. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουν για να θεραπευτεί, να το διαπιστώσουν οι ίδιοι. Άμα δεν διαπιστωθεί το σύμπτωμα, δεν πρόκειται να υπάρξει θεραπεία. Άρα λοιπόν τώρα θα πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να πούν 1, 2, 3, 4. Πού συμφωνούμε, στα 3. Πάρτα. Μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Απλά πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα σύνθετο. Από εκεί και πέρα έρχεται ο νόμος. Στο θέμα του νόμου λοιπόν, αύριο έχω την εντύπωση ότι εκεί θα αρχίσει να ανοίγει το καπάκι. Mm-hmm. Με την επίσκεψη που θα πάνε στην εισαγγελέα, έτσι, στον Αριοπάγο. Ο κύριος λοιπόν, Οικονόμου και ο κύριος Οικονόμου και Βρούτσης. Λοιπόν, θα πάνε εκεί και θα έχουν, όπως ακούγεται, έναν έτσι ογκώδη φάκελο με πολλά στοιχεία. Θα τα καταθέσουν. Αυτό τι σημαίνει τώρα, αυτό θυμίζει ένα μοντέλο διαχείρισης Χρυσής Αυγής. Δηλαδή, πάνε να δέσουν ένα σκηνικό το οποίο θα έχει ως φόντο την εγκληματική οργάνωση. Τι σου λέει, σου στέλνει ένα μήνυμα και σου λέει ότι σε έχω. Φαντάζομαι. Δεν ξέρω κάτι. Ναι. Αλλά στέλνει αυτό το μήνυμα. Και σου λέει σε έχω. Θα έχει... συνεχίσεις. Μα πρέπει να τον αποτρέψει να συνεχίσει. Αυτό το λοιπόν, οποίο κάνανε ναι, αλλά εδώ στην Αγγλία. Έχουνε... Συγγνώμη Νίκο. Αυτό που κάνανε στην Αγγλία είναι ξέρανε όλους τους χουλιγκάνους, τους ταυτοποιήσανε, τους απαγορεύτηκε η είσοδος. Ήταν η Θάτσερ, ήταν λίγο διαφορετικό στην Αγγλία. Η Θάτσερ είπε πέντε χρόνια. Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Για να μην παραθεωρητολογούμε, γιατί ίσως να μην έχει νόημα. Πάνε αύριο οι δύο υπουργοί. Μπράβο, και καταθέτουν ένα φάκελο. Έχουν στοιχεία τα οποία εισφέρουν στην έρευνα και βάσει αυτών των στοιχείων. Αυτοί έτσι πιστεύουν. Στην αναβάθμιση. Αυτοί έτσι πιστεύουν. Δεν τα έχουν προσκομίσει στην δικαιοσύνη. Αυτοί έτσι πιστεύουν όμως. Για να γίνει η αναβάθμιση όμως, παραπέμπει σε ανάλογη υπόθεση που ήταν η Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Έτσι, αυτό είπε στη Χρυσή Αυγή ο Φλωρίδης απόψε. Αυτό είπε ο Φλωρίδης. Μα αυτό τι σου λέω τώρα. Θα ενοποιήσω τις δικογραφίες. Αυτό σου λέω τώρα. Απλώς όμως γιατί. Απλώς αυτό το. Συγγνώμη Νίκο. Ναι, αυτό ναι. Το πράγμα λοιπόν σου λέει ο άλλος ότι έχω ένα φάκελο. Κάτι έχει αυτός ο φάκελος μέσα. Μπορεί και να μην έχει τίποτα. Μπορεί να είναι μπλόφα. Αλλά σου στέλνει ένα μήνυμα ότι εγώ θα σε πάω για εγκληματική οργάνωση. Άρα κάτι ξέρω. Ότι ψάχνουν ένα καθοδηγητή. Ψάχνουν ένα καθοδηγητή. Και από ό,τι ξέρω τον έχουν κιόλας. Ναι. Άμα έτσι, πάνε για μπλόφες λοιπόν, πάντως, 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 δεν είναι μόνο μία εγκληματική οργάνωση. Άμα πάνε για μπλόφες, δεν είναι μόνο μία αυτή με το παιδάκι. Είναι δεκάδες εγκληματικές οργανώσεις. Αν θα το πάνε συνολικά, πρέπει να το πάνε συνολικά. Δηλαδή να μαζέψουν όλους τους φακέλους, να κάνουν σοβαρή δουλειά. Γιατί στο τέλος, αν μαζέψανε πέντε φακέλους και τους πάνε στην εισαγγελία. Να πω και κάτι άλλο. Έτσι το χάσανε το παιχνίδι. Το γεγονός πάντως, εγώ θα σας πω τι μου προκαλεί απορία. Να συμπληρώσω κάτι, συγγνώμη ακόμα. Αρνητικά σε όλο αυτό, αρνητικό αποτύπωμα μου αφήνει τουλάχιστον, στο ότι οι εκπρόσωποι της πολιτείας μαζεύουν φακέλους που τους πηγαίνουν τώρα στη δικαιοσύνη και τους λέτε αυτούς, τους λέει βάλτε τα σε ένα φάκελο, κάντε μια δικογραφία. Όχι, όχι, όχι. Αν δεν άκουσες τι είπε η Ευθυμίου. Είναι πήγε συνολικά. Τον άνθρωπο, του ανοίξαν το κεφάλι και πήγαν και του δείξανε φακέλους με... Άλλο λέω, ναι. Αλλά είναι κάτι που δεν ήξερε δικαιοσύνη. Ή έχουν φακέλους ιδιοκτικές αρχές. Είχαν. Θα είναι ένα συνολικό για να συμβάλλει στην αναβάθμιση. Άλλο οι ιδιοκτικές, άλλο οι πολιτικές αρχές. Όχι, σωστό είναι αυτό έτσι, που λες. Αλλά λέω ιδιοκτικές
Προφανέστατα. Πλήρη φακέλου, φαντάζομαι. Άμα πάνε για μπλόφα, μπλόφα μόνο στην Μπόκα κάνει. Εντύπωση μου προκαλεί αυτό που περιγράφει. Δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω. Όχι με επιτυχία. Έλα όμως, δεν ολοκλήρωσε αυτό που ήθελα. Εγώ και ένα τελευταίο θα ήθελα να σου πω, μονάχα σε ό,τι αφορά την καταστολή. Ναι. Όταν υπάρχουν συλλήψεις λοιπόν. Κατά καιρούς, είτε αυτές οι συλλήψεις σημαίνει είναι σε χουλιγκανισμούς στα προπήλαια, είναι σε χουλιγκανισμούς με φόντο το γήπεδο ή την οπαδική βία που λέμε, οδηγούνται κάποιοι άνθρωποι στο δικαστήριο. Ωραία. Υπάρχουν μάρτυρες αστυνομικοί που έχουν κάνει τις συλλήψεις. Πολλοί από αυτούς δεν φτάνουν ποτέ στο δικαστήριο. Το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, φαντάζομαι. Λοιπόν, γιατί δεν φτάνουν στο δικαστήριο? Διότι έχουν μάθει τα ονόματα των αστυνομικών, που είναι βασικοί μάρτυρες, και τους απειλούν. Είναι χειρότερα δηλαδή τα πράγματα. Λοιπόν, ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη συνέχεια της κουβέντας μας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με αφορμή τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν σήμερα από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της σε εισαγωγικά αθλητικής βίας. Τώρα, μη μέτρα, θες να πεις. Μέτρα και σε εισαγωγικά της αθλητικής βίας. Μένω όμως, θέλω και να μείνω λίγο σε αυτό που σχολίασε ο Αντώνης Αντωνόπουλος και είπε για την πρόθεση αύριο που έχει ανακοινωθεί έτσι, των δύο υπουργών να πάνε στην εισαγγελία και να ζητήσουν την αναβάθμιση της έρευνας. Και αναρωτιέμαι, χωρίς καμία δόση λέκης μου, ήταν στοιχεία τα οποία είχαν οι ιδιοκτικές αρχές και τόσο καιρό δεν αξιοποιούν? Λένε στη δικαιοσύνη, κάνε τη δουλειά σου? Γιατί αυτό χρησιμοποιήθηκε και το έχουμε συνηθίσει να το λέμε επιδένδια με τη Χρυσή Αυγή, έτσι, που πολύ ορθά έπραξε τότε. Αλλά αναρωτιέμαι αν και τότε, αλλά και τώρα. Ορθότατη η παρατήρηση, Μάνο, ορθότατη. Αν έχουν στοιχεία και δεν τα έχουν πάει στην εισαγγελία, πρέπει να διωχτούν αυτοί. Κρατάνε τα στοιχεία. Λέω απλώς ότι αν δεν έχουν στοιχεία, είναι καταλήλως. Άμα έχουν στοιχεία και δεν τα έχουν πει, είναι οι ίδιοι. Υπάρχει ένας άλλος μεγάλος κίνδυνος. Ναι. Δώστε μου ένα λεπτό μόνο. Σήμερα αν είναι επί του θέματος αυτού. Επί του θέματος. Και τα στοιχεία. Υπάρχει ένα εκπληκτικό άρθρο σήμερα της κυρίας Σημεωνίδου Καστανίδου. Είναι καθηγήτρια. Είναι η σύζυγος του Καστανίδη. Το οποίο είναι που επισημαίνει ότι δεν υπάρχει πιο άδεια συζήτηση όταν μιλάμε για αυστηροποίηση των ποινών. Άρα χρήση της δικαιοσύνης μέσω των ποινών. Και εξηγεί ότι ένας υποψήφιος, παραβάτης, δολοφόνος, οτιδήποτε, δύο πράγματα μετράει. Όχι την αυστηρότητα των ποινών. Πρώτον, αν θα συλληφθεί, πόση πιθανότητα έχει να συλληφθεί. Και δεύτερον, αν θα εκτίσει την ποινή που του αναλογεί. Αυτό είναι μια μελέτη της Ψαρούδα Μπενάκη που λέει ότι στην Ελλάδα πάσχουμε και στα δύο, που την αναφέρει η κυρία Σημεωνίδου. Αλλά έχει τα εξής στατιστικά. Τα εξής στατιστικά για το όσοι υποτίθεται θα διωχθούν ενδεχομένως, τι στατιστική πιθανότητα αντιμετωπίζουν. Το 22, από τα 12.113 βεβαιωμένα εγκλήματα κατά της περιουσίας έμειναν εξεχνίαστο στο τέλος του έτους τα 9.488. Ποσοστό 77,5. Από τα 104.000 βεβαιωμένα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας έμειναν ανεξιχνίαστα στα 83.000. Ποσοστό 79,5. Και από τα βεβαιωμένα 7.970 εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα έμειναν ανεξιχνίαστα τα 5.201. Ποσοστό 65,2. Άρα, όποιος θέλει να δράσει, θεωρεί ότι έχει συντριπτικά μεγαλύτερες πιθανότητες πρώτον να μην συλληφθεί. Και δεύτερον, μην αναφέρω. Γιατί είναι οδυνηρό τι σημαίνει έκτηση ποινής. Δεν πάει να καταδικάζεσαι και σε 25 χρόνια. Αλλά στο λέω. Μπορεί να βρεθείς. Ναι, ναι. Ας φτάσει πρώτα στο ακρατήριο και σωστό. Δεν παραγραφεί υπόθεση. Εγώ έχω προσωπική υπόθεση ληστείας του 2011 που το 23 δεν είχε γίνει ακόμα. Ναι. Εγώ κάνω το μάρτυρο 7 χρόνια. Μέχρι άρα, να από αναβολή σε αναβολή πάω όλο το στάδιο. Οι ρυθμίσεις που έρχονται, αυτό το στόχο έχουν. Για την ταχύτητα της απονομής. Να, τουλάχιστον να δώσουν μια όθηση, Πέτρο. Έχουν εισαγγελείς, έχουν δικαστές, έχουν κτίρια. Υπάρχει και ένας, όλα λένε για ταχύτητα. Υπάρχει και ένας αντίλογος. Υπάρχει μια πρόθεση και πίστεψέ με ότι, δηλαδή, υπάρχει αυτή η πρόθεση.
Άρα υπάρχει, αλλά δεν έχουν ούτε κτίρια, ούτε δικαστές, ούτε εισαγγελείς. Ούτε γραμματείς. Μια και χρησιμοποιείς, Αντώνη. Να πω μόνο αυτό στον Αντώνη, ότι υπάρχει ένας αντίλογος ως προς την αρχή. Δηλαδή το επιχείρημα το ότι από τριμελή θα γίνουν μονομελή τα δικαστήρια, πρωτοδικία, ειρηνοδικία. Και τα δευτεροβάθμια είναι έκπτωση στη δικαιοσύνη. Δηλαδή θα κρίνεται η ελευθερία ενός ανθρώπου. Έχει διπλή ανάγνωση αυτό. Θα κρίνεται η ελευθερία ενός ανθρώπου. Πώς κοιμήθηκε ο δικαστής το βράδυ. Έναν δικαστή ο οποίος μπορεί να πάει μη προετοιμασμένο στη δίκη. Λέω το πιο ανώδυνο. Ναι. Από εκεί που ήταν τρεις υπηρεσίες. Πάντως εγώ. Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Επιτρέψτε μου να πω ότι είμαι λίγο απεσιόδοξο αν πάρω ως αφετηρία το σχόλιο που έκανε πριν ο Αντώνης, ότι εδώ υπάρχει μία δόση επικοινωνιακής προειδοποίησης ότι πηγαίνω αύριο στον εισαγγελέα για να στείλω και ένα μήνυμα. Δηλαδή αυτό με τρομάζει. Έτσι, γιατί είναι, σημαίνει ότι δεν θα καταλήξει πουθενά ποτέ. Είναι αυτό. Πόκα, είναι μπλόφα. Δεν ξέρω. Είναι μπλόφα. Εδώ όμως είναι και, μπορεί υποσυνθήκη να είναι και εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης. Ακριβώς. Δεν ξέρω. Και αυτό είναι το κρίσιμο. Είναι χειρότερο. Τρομερά επικίνδυνο. Αν ισχύει αυτό, είναι επικίνδυνο. Τρομερά επικίνδυνο. Τρομερά. Επικίνδυνο και το άλλο που λέει ο Αντώνης. Εξίσου επικίνδυνο είναι. Σου είπα, μπλόφες αλλά κάνουμε στην Πόκα, δεν κάνουμε στην δικαιοσύνη. Ακριβώς. Θέλω να πω ότι πάντως όσοι ακούσαμε την αρχική πρόθεση, που δεν ξέρω σε ποιο σημείο θα πρέπει να την αμφισβητήσουμε ή πότε πρέπει να αμφισβητήσουμε την πρόθεση, εάν υπάρχει πρόθεση για την αναβάθμιση όντως της έρευνας, να πάμε για την έρευνα για εγκληματική οργάνωση, έχει ένα νόημα. Θέλω να πω ότι πριν από το Δένδια, ο Τζουλιάνι, ο Γενικός Αγγελέας Νέας Υόρκης το έκανε. Έτσι, και έφτασε στο ξεκλήρισμα της μαφίας. Από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω γιατί τόσα χρόνια όλο αυτό δεν γίνεται με δεδομένο ότι όλοι αυτοί οι τύποι είναι ένας κλειστός κύκλος. Ο δρόμος προς την κόλαση πάντως είναι πάντα στρωμένος. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Περιμένω τον κύριο Φλωρίδη να δώσει περισσότερα στοιχεία, περισσότερες εξηγήσεις και περισσότερες απαντήσεις. Γιατί ο Φλωρίδης είναι ένας έντιμος πολιτικός. Προφανέστατο. Είναι και πολύ έμπειρος, ξέρει και το αθλητικό. Μα η δικαιοσύνη έχει διατελέσει. Ήταν σε δύσκολη περίοδο. Δεν θέλω να πω αυτό. Η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα. Δεν μπορεί να το επηρεάσει. Τι να πει. Δεν θέλω να πω αυτό. Μπορεί να είναι έντιμος άνθρωπος, έντιμος πολιτικός, να έχει αγνές προθέσεις, αλλά ήδη ορισμένη έχει αρχίσει η. Τι είναι, το παρασκήνιο. Φαγωμάρα. Λέει όχι. Τι? Ο Γιώργος θα κάνει αυτά. Θέλει αναδρομικά να πάρει ρεβάνς για αυτά που πήγε να κάνει και που έγιναν και τότε. Δεν τον άφησαν. Αποτυχία. Ότι μην τα παραβλέπεις. Η σπερμολογία πολλές φορές είναι διαλυτική. Όχι, θα σε παραπέμψω. Είναι αναδρομική. Σε αυτό που είπες, Νίκο, θα σε παραπέμψω στην ομιλία που έκανε ο Φλωρίδης το Σάββατο στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Εκεί λοιπόν, σε μία αποστροφή του λόγου του, απάντησε σε μια κριτική που δέχεται ότι δεν υπάρχουν νομοπαρασκευαστικές επιτροπές στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου που έχει κατατεθεί, που είναι σε διαβούλευση τώρα. Λοιπόν, εκεί ο Φλωρίδης είπε το εξής. Είπε πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ότι εγώ, λέει, δεν έχω κανένα πολιτικό άγχος, δεν έχω άγχος εκλογής. Και ήρθα εδώ για να κάνω ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα, για το οποίο μάλιστα ένα πολιτικό κεφάλαιο στη ζωή του, το οποίο δεν το περίμενε κιόλας. Άγγελε, λοιπόν, άλλο πράγμα. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Όχι, άκουσε με, μισό λεπτό. Και καταλήγει στο εξής. Ότι όσο θα είναι αυτό στην ηγεσία του Υπουργείου, δεν θα υπάρξει νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Γιατί δεν θα υπάρξει αυτό? Γιατί στο παρελθόν υπήρξαν κάποιοι, όπως είπε, μεγάλο δικηγόροι μέσα στην νομοπαρασκευαστική που νομοθετούσαν για τους πελάτες τους και κατέληξε λέγοντας ότι εμείς πελάτες δεν έχουμε. Mm-hmm. Αυτό. Ωραία, εγώ όμως σου είπα άλλο πράγμα. Ναι, αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο. Από την πλευρά των αθλητικών παραγόντων λένε ο Γιώργος προσπαθεί να πάρει ρεβάνς για το παρελθόν. Αυτό μπορεί να είναι και πίκρα των παραγόντων. Εγώ λέω ότι πριν το σχολίασε ο Αντώνης ότι δεν συμμετέχει πουθενά. Όχι, επειδή εξήγηλε ο Γιώργος ο Φλωρίδης απόψε. Δεν εξήγηλε κάτι. Έρχονται καινούργια μέτρα. Αυτά, λέει, είναι η αρχή. Όχι, δεν είπε για. Αυτό είπε συμμετείχε, απέφυγε να πει για μέτρα. Παιδιά, τον έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ καλά. Το βράδυ τον παρακολούθησα εγώ στο Γιώργο τον Κουβαρά. Η αλήθεια είναι ότι το είπε αυτό. Τον είπε ότι είναι μόνο η αρχή. Αυτό το οποίο είδατε είναι μόνο η αρχή. Αυτά τα οποία έρχονται. Μα και ο Μαρινάκης είναι, το είπε. Θα έρθουν και άλλα. Δηλαδή ο Βρούτσης μέσα στο επόμενο διάστημα. Το είπε ο Μαρινάκης σήμερα. Θα δώσει και άλλα. Όλη αυτή η ιστορία σε ένα προϊόν που δεν αφορά μόνο, να το πω έτσι, τους ομαδάρχες. Είναι ένα ακριβό προϊόν
κινεί ένα κομμάτι της οικονομίας. Είναι ένα λαϊκό προϊόν, αφορά εκατομμύρια ανθρώπους. Η λύση σε σχέση με αυτά που θα έρθουν, που δεν ξέρουμε τι είναι, που δεν μας τα λένε, δεν είναι ότι κλείνουν τα γήπεδα για πάντως, Μάνο, όχι, επικοινωνιακά η διαχείριση τώρα, της κυβέρνησης. Δύο μήνες. Επικοινωνιακά η διαχείριση της κυβέρνησης είναι μνημείο, νομίζω, λανθασμένης. Λανθασμένης, και σε, τρεις μέρες την Πέμπτη τιμωρείται μόνο ο Ολυμπιακός. Αφήστε τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό. Όχι, αυτός τιμωρείται. Όχι, όχι. Γίνεται μία σύσκεψη. Δεν πρέπει να το γνωρίσουμε. Δεν πρέπει να το βάζουμε σε επίπεδο ομάδας και οπαδικά. Πρέπει να το βάζουμε θεσμικά και να κοιτάμε το μέλλον. Αν πάμε θεσμικά όμως, γιατί κλείνει ένα γήπεδο και δεν κλείνει το άλλο. Εγώ πολιτικά μιλώ στα παιδιά για την επικοινωνία και εσείς μου λέτε. Ναι, έχει δίκιο ο Γιώργος τώρα σε αυτό. Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία. Διαμορφώνουν και σωστά ένα κλίμα ότι θα ληφθούν σπουδαίες αποφάσεις, γενναίες, θα μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. Ναι. Γίνεται μια σύσκεψη με τον αρχηγό της ΕΕΠ, σας θυμίζω, στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, μπράβο, μεταξύ άλλων. Σωστό, μπράβο, ναι, τώρα. Γίνονται διαρροές ότι δεν θα ανακοινώσουμε τώρα για να ανακοινώσουμε σοβαρότατα τη Δευτέρα. Ναι. Περιμένει όλη η κοινωνία τη Δευτέρα στις 12.30 ώρα σε ζωντανή μετάδοση να ακούσει τα μέτρα. Και τώρα μας λέει ο Αντώνης ότι. Σταδιακά, σε μερικές μέρες. Είπανε Γιώργο, θα δούνε πώς θα πάει αυτούς τους δύο μήνες. Άρα δεν ανακαινώνουν κανένα μέτρο. Θα δούνε πώς θα πάει. Αυτό το στοιχείο που είπε ο Γιώργος. Λοιπόν, πολιτικά λοιπόν δημιουργήσαν προσδοκίες και όχι δεν τις επιβεβαίωσαν. Αλλά φάνηκαν πάρα πολύ μικροί μπροστά. Φάνηκε ότι ο στόχος ήταν να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Κανένας άλλος στόχος. Πάντως εμείς στο. Εγώ θα ήθελα να σου πω γιατί αυτό που είπε ο Γιώργος, γιατί δεν το είπαμε στο τραπέζι, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή το ότι συμμετείχε και ο διοικητής ΕΕΠ. Το βάζω εγώ σε συνδυασμό, το συνδέω και με την αυριανή παρουσία, τα στοιχεία, έτσι. Μην το ξεχνάμε, η αναβάθμιση γίνεται ακόμα καλύτερο το πακέτο. Και πάλι. Κάτι θα έχει βράλει κι αυτός μέσα. Είναι λανθασμένο. Συμμετέχει ο αρχηγός της αντιτρομοκρατικής. Ο αρχηγός της ΕΕΠ είναι εκεί για τους εξωτερικούς κινδύνους της χώρας. Δηλαδή το μήνυμα το οποίο δίνουν είναι αμφίσιμο. Ότι δηλαδή, η ΕΕΠ έγινε εκεί πάλι. Δεν το καταλαβαίνω. Παρακολουθεί τους Έλληνες πολίτες εκεί. Κυρίως. Έγινε ξανά εκεί πάλι. Τους Έλληνες πολίτες. Αλλά με συγχωρείς. Η ΕΕΠ είναι για το εξωτερικό. Το μήνυμα ήταν επικοινωνιακό και όχι ουσιαστικό. Θέλαν να αναβαθμίσουν τη συνάντηση και στο τέλος δεν μπόρεσαν να πετύχουν. Γιώργο μου, αυτό που είπες είναι το πολύ σοβαρό. Ξαφνικά η ΕΕΠ γίνεται ΚΙΠ. Παρακολουθεί δηλαδή Έλληνες πολίτες, αφού ο ρόλος της ΕΕΠ έχει αλλάξει εδώ και χρόνια. Μπορεί να ήταν συμβουλευτικά. Δεν ότι είναι μόνο για το εξωτερικό. Έπεσε από τα σύννεφα το ρέσι. Μπορεί να ήταν εκεί. Μπορεί να ήταν εκεί. Έχει αλλάξει ο ρόλος της. Μπορεί να ήταν εκεί. Το όνομα άλλαξε. Α, το όνομα. Αυτά που λέει ο Νίκος είναι εκτός πλαισίου παρακολουθήσεις και ανοησίες. Πάντως, επειδή υποτίθεται ότι είχαμε και τους Κροάτες χούλιγκανς, άρα μπορεί να υπάρχουν και διεθνείς διασυνδέσεις. Α, μόνο για τους Κροάτες. Μπορεί να νομιμοποιηθεί ότι είναι εξωτερικού. Όπως και στην, περίπτωσή μου, στη δολοφονική απόπειρα, πήγα και στην ΕΕΠ, διότι υπήρχε ένας κατάλογος αλλοδαπών που ζουν στην Ελλάδα. Πάντως να πούμε σε αυτό που λες, συνελήφθηκε ένας άνθρωπος από την με διάφορα. Υπήρχε κατάλογος και φωτογραφίες στα κλασικά αλλοδαπών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα για εγκληματικές ενέργειες. Άρα θεωρητικά αυτό. Όμως να πούμε κάτι, Μάνο μου. Mm-hmm. Είναι θλιβερό και το λέω γιατί πραγματικά θεωρώ ότι υπάρχει διακομματική μακρά ευθύνη, ότι αυτή τη στιγμή έχει μια κυβέρνηση που είναι σαν παραζελισμένο κοτόπουλο. Είναι σαν να έχει φάει μια σφαλιάρα και γυρίζει γύρω από τον εαυτό της, εκπέμπει αντιφατικά και λάθος μηνύματα και στην πραγματικότητα υπάρχει ο κίνδυνος αυτά που κάνει να είναι κινήσεις επικοινωνιακού παύλα πολιτικού πανικού και να κάνουν χειρότερο το θέμα. Δίκιο, Πέτρο. Και αυτό είναι κάπως, ας πούμε, που δεν επιτρέπεται. Δηλαδή δεν μπορεί να περιμένουμε. Με συγχωρείς, δεν το δέχομαι. Είναι αυτό το παλικάρι στο νοσοκομείο και πεθαίνει μάνο. Πρέπει να πιθανόν, πούμε και δύο λόγια για τους αστυνομικούς. Και έχουμε τον Άλκη Καμπανό και έχουμε το παλικάρι. Το δηλαδή δεν πρέπει να ξανάρχουμε τέτοια. Για να είμαστε και δίκαιοι, επειδή αναφερθήκατε και εσείς στη διαχρονικότητα όλης αυτής. Μα το είπα ευθέως, γιατί δεν θέλω να λύσω κομματικά ή πολιτικά ωφέλη. Μπορεί να είμαστε και υπερβολικοί στην κριτική μας απέναντι στην κυβέρνηση, όχι, η οποία προσπαθεί να τα ανοίξει το σύνολο. Είναι απολύτως, όχι απλώς απούσα, αντιφατική και επικίνδυνη. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που υποτίθεται δίνει συνοχή στην κοινωνία, που είναι η κυβέρνηση, που παίρνει αποφάσεις καλές ή κακές, νιώθεις ότι είναι απόλυτα σαν κοτόπουλο που πάει ακέφαλο. Σαν γαλοπούλα που είναι τα Χριστούγεννα τώρα. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση από κάτω, όπως να τη τραβάει το μανίκι. Ακόμα χειρότερα.
Ναι, ακόμα χειρότερο. Το μέτωπο που ανοίγει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν λέμε ότι είναι μια επικίνδυνη το κυβέρνηση, που ανοίγει με τους φιλάθλους, θα έπρεπε να υπάρχει μια ικανή αντιπολίτευση. Ας τους πει κάποιος ότι είναι περισσότεροι από τους ελεύθερους επαγγελματίες σε αριθμό. Οι φιλάθλοι είναι περισσότεροι από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Και ομάδα δεν αλλάζεις, κόμμα αλλάζεις, ψηφίζεις κι άλλο την επόμενη φορά. Δεν ξέρω για τις δηλώσεις του κ. Κασελάκη, αλλά οι δηλώσεις για παράδειγμα του Πασόκ Αντώνιου είναι απόλυτα θετικές στο να υπάρξει κοινό έδαφος. Ναι. Για να δούμε τις δηλώσεις λοιπόν που έγιναν τις αντιδράσεις. Εγώ παραδείγματος χάρη δεν θα ήθελα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μου κάνει μέσω TikTok σε ένα τέτοιο θέμα. Για κάτσε να το δούμε. Δεν λέμε όμως τι θα κάνουν. Να το δούμε. Όχι, με συγχωρείσαι Άρια μου. Ο κύριος Κασελάκης έκανε πρόταση. Έκανε τέσσερις προτάσεις μέσω TikTok. Να δούμε και τις προτάσεις του Πασόκ. Γιατί το Πασόκ σε καθάρισε ότι υπάρχει έδαφος. Δεν ξέρω αν ακούτε το κοντρόλ. Ο κύριος Φελέκης την αντίθεση. Το Πασόκ και το πρόβλημα υπάρχει. Έχει κάνει μια πολύ σοβαρή πρόταση. Τέσσερα αναγκαία μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν τώρα. Πρώτον, ουσιαστική λειτουργία των συστημάτων εποπτείας με κάμερες υψηλής ευκρίνειας τύπου CCTV. Δεύτερον, είσοδος στο γήπεδο μόνο με ταυτοποίηση. Τρίτον, υποχρεωτική αρρύθμιση στις θέσεις των εισιτηρίων. Και τέταρτον, υποχρεωτική έκδοση ετησίου πιστοποιητικού ασφαλείας και έλεγχος λειτουργίας πριν από κάθε αναμέτρηση. Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά επιχειρεί να κάνει damage control χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι η φωτιά δεν σβήνει με λάδι. Το οριζόντιο μέτρο για διεξαγωγή αναμετρήσεων δίχως θεατές αποτελεί την απέλπιδα προσπάθεια της κυβέρνησης να διασωθεί πολιτικά για την ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη κατάσταση που δημιούργησε με την απραξία της τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα μέτρο που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει στη μετακίνηση του προβλήματος σε άλλους αθλητικούς χώρους. Επί της ουσίας, το φαινόμενο της ακραίας παραβατικότητας θα φύγει από το ποδόσφαιρο και θα πάει επί παραδείγματι στο μπάσκετ, το βόλεϊ και το πόλο. Η κυβέρνηση κλείνει για δύο μήνες τους αθλητικούς χώρους σε μια κίνηση εντυπωσιασμού που πλήττει την πλειοψηφία των υγιών φιλάθλων και δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη ρίζα του. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, με ευθύ και καθαρό τρόπο, προτείνει όσοι εμπλέκονται σε πράξεις οπαδικής βίας ή έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν για ανάλογα αδικήματα να τους απαγορεύεται διαβίου ή είσοδος σε αθλητικούς χώρους. Για να έχει επιτυχία το μέτρο, θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες ταυτοποίησης, όπως και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Καμία κυβέρνηση δεν τολμά και δεν θέλει να κόψει το νήμα που συνδέει τα επιχειρηματικά συμφέροντα με τον αθλητισμό, με τους οπαδικούς στρατούς, ακόμα και με τον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό, που κατά τα άλλα θα έπρεπε να προστατεύει τους αθλητικούς χώρους. Αντίθετα, όλες οι κυβερνήσεις στηρίζουν τη σαπίλα του αθλητισμού εμπόρευμα και της ομάδας επιχείρηση με διαφορετικούς τρόπους. Γι' αυτό το λόγο, εδώ και χρόνια ανακυκλώνονται τα ίδια ακριβώς μέτρα αυστηριοποίησης, τα ιδιώνυμα αδικήματα, οι πρακτικές συλλογικής ευθύνης, χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα, αφού δεν θίγεται ο πυρήνας του προβλήματος. Το μόνο που αλλάζει κάθε φορά είναι το μενού και η διάρκεια των μέτρων. Λοιπόν, πάντως, εγώ να πω ότι. Συγγνώμη, αλλά αυτά που είπε ο κύριος Κασελάκης υπάρχουν τα περισσότερα, έτσι. Θέλω να πω ότι. Δεν εφαρμόζονται όμως. Λέω να καταγγείλω τον αποκλεισμό της Νέας Αριστεράς. Λέω ότι. Οι περισσότερες από τις δηλώσεις που έγιναν την αντιπολίτευση δεν αποκλίνουν μεταξύ τους. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όλες κάνουν διαφορά. Να σου πω ότι δεν μ' αρέσει. Το Πασόκ κάνει τη διαφορά. Να το λες. Ότι δεν μ' αρέσει. Mm-hmm. Και ας με διορθώσει ο κύριος Ευθυμίου, ο οποίος έχει μια μεγαλύτερη όλων ημών εμπειρία mm-hmm. στην πολιτική. Τι δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει με το που υπάρχει ένα πρόβλημα να βγαίνει ένας μπροστά σε μια κάμερα χωρίς να έχει διαβάσει, να έχει συμβουλευτεί, να έχει συνεδριάσει με την επιτροπή του, να μιλήσει με ειδικούς, να ξέρει το πρόβλημα. Γιατί ο κύριος Κασελάκης δεν έχει ιδέα από το πρόβλημα, τι γίνεται στα γήπεδα. Αμφιβάλλω αν έχει πάει ποτέ σε ελληνικό γήπεδο. Mm-hmm. Ποδόσφαιρο έπαιζε στην Αμερική, έπαιζε ποδόσφαιρο. Εντάξει. Έχεις παίξει ποδόσφαιρο στην Αμερική, έχεις ιδέα. Όχι για το ποδόσφαιρο το αμερικάνικο. Έχεις ιδέα για το σόκερ. Με τον κύριο Δρακόπουλο. Άσε καλύτερα, ξέρω. Είναι μεγάλη επένδυση πλέον στο σόκερ για άλλους. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Αλλά και πάλι. Με ποιους έπαιζε. Εγώ λοιπόν πολιτικά μιλώντας. Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει. Όταν ένα θέμα είναι ζεστό, να βγαίνει κάποιος και να λέει τρεις επικοινωνιακού χαρακτήρα προτάσεις που αφορούν τις ζωές των ανθρώπων. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έτσι κάνουν, αντιδρούν. Διαφωνώ. Διαφωνώ. Τα σοβαρά κόμματα παίρνουν σοβαρές τοποθετήσεις. Διαφωνώ. Η αντιπολίτευση αυτό πρέπει να κάνει. Κατά περιόδους. Εδώ παίρνει ασόβαρα. Κατά περιόδους εμφανίζονται κόμματα. Παίρνει ασόβαρα μέτρα η κυβέρνηση. Τώρα θα ψέξουμε την αντιπολίτευση. Εμένα τι δεν μ' αρέσει.
Τρεις προτάσεις. Εγώ προσωπικά την κυβέρνηση την έψηξα. Πάντως, αυτό που είπε. Ψέκω και την αντιπολίτευση. Απλώς αυτά που είπε ο Κασελάκης εφαρμόζονται ήδη. Αυτό που είπε το Πασόκ. Δεν εφαρμόζεται η ταυτοποίηση. Η ταυτοποίηση δεν είναι αυτό. Εγώ, αν θα πάρω ένα εισιτήριο ηλεκτρονικά του Ολυμπιακού που δεν έχω διαρκείες, δεν θα δώσω το όνομά μου. Όχι μόνο και άλλα στοιχεία. Θα δώσω 10 ευρώ να πάρει κάρτα φιλάθλου. Και άλλα στοιχεία. Θα δώσω αφημί, θα δώσω άλλα. Δεν σε ενέχει μετά, ρε παιδί μου. Το διαρκείας εγώ το δίνω σε σένα και πα εσύ. Κάποτε έλεγχαν. Κάποτε ταυτοποιούσαν. Τώρα δεν ελέγχουν. Κάτι ακόμα. Βάζω ξανά, στο τραπέζι, βάζω ξανά στο τραπέζι την ιστορία με τις κάμερες που είπε ο κ. Κασελάκης. Ο κ. Κασελάκης έχει απενεχοποιήσει τον παλαιό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ από θέματα ταμπού. Το θέμα των καμερών για ταμπού το ΣΥΡΙΖΑ... Φύγανε, πήγανε στην αριστερά. Αλήθεια είναι. Και προσδιορίσε CCTV. CCTV. Yeah, yeah. CCTV είναι ιδιαίτερα υψηλής ευκρίνειας που από ένα κέντρο μπορεί κάποιος με ένα joystick να κεντράρει με ποιον είσαι, πού είσαι, τα χαρακτηριστικά του προσώπου, να τα αποθηκεύσει και να τα χρησιμοποιήσει. Δεν είμαι σίγουρος. Πολύ καλά κάνει. Δεν είμαι σίγουρος, Γιώργο. Μήπως θα έχει κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως θα έχει κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Επί Όλγας Γεροβασίλη. Ούτως ή άλλως, το θέμα των καμερών έχει περάσει από το 2000 νομίζω. Ναι, ναι, όλα τα κόμματα. Από, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι αφορά στη λειτουργία των γηπέδων. Μπράβο. Όχι εκτός γηπέδων, γιατί νομίζω ότι έχουμε εστιάσει τόση ώρα και στο αθλητικό κομμάτι. Και λέω ότι άντε και έχουν αποκλείσει, όπως είπε η Μαρία πριν, τιμωρούν τον Ολυμπιακό. Άντε και κλείνουν τα γήπεδα. Όχι, άντε το χωρίς, τιμωρούν. Τιμωρούν τους οπαδούς. Το τι γίνεται έξω τα γήπεδα, δεν το συζητάμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι στη συζήτηση, η συζήτηση μάλλον, φεύγει και από το Υπουργείο Αθλητισμού, φεύγει και από τις ομάδες και πηγαίνει κάπου αλλού. Πηγαίνει στην εγκληματική οργάνωση, εγώ θα ξαναπώ. Πηγαίνει στο κοινό έγκλημα. Αυτή τη στιγμή απέναντι είναι το κοινό έγκλημα. Δεν είναι ο. Έτσι είναι, είναι η νύχτα, είναι τα ναρκωτικά, είναι. Μην τα ξαναπούμε τώρα. Έχουν διασυνδεθεί. Δυστυχώς. Συγγνώμη, να σας πω κάτι. Τι να πούμε τώρα. Έχουμε συνηθίσει τη Μολότοφ, το έχετε καταλάβει αυτό. Τώρα η Μολότοφ σε πήρε σένα. Δηλαδή, η Μολότοφ είναι παιδικό δηλαδή. Η Μολότοφ επί Κυριάκου Μητσοτάκη, για να είμαστε δίκαιοι, έγινε κακούργημα. Έγινε κακούργημα. Δηλαδή, κάποιος που κρατάει, δηλαδή, όχι πετάει η Μολότοφ, μπαίνει φυλακή αυτομάτως. Ναι. Δεν την έχουμε συνηθίσει. Τώρα μην πάμε στο ανέκδοτο. Όχι, δεν θα πάμε. Να λέμε τα πράγματα. Έχουμε μεταβεί στην ναυτική φωτοβολίδα επειδή είναι κακούργημα η Μολότοφ. Αυτό λέμε τώρα. Προφανώς είναι κακούργημα, φαντάζομαι, και η ναυτική φωτοβολίδα. Γι' αυτό ο άνθρωπος αυτός που την πέταξε διώκεται για κακούργημα αυτή τη στιγμή. Προφανώς είναι και κακούργημα. Λοιπόν, πάνω απ' όλα. Πολύ σωστά έχει τεθεί και ο νόμος ορφανού για το ιδιώνυμο. Ας τώρα τη Μολότοφ, άστε τη Μολότοφ, να σωθεί το παλικάρι. Αυτό είναι. Να σωθεί το παλικάρι. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Ξεκίνησε από τον Αντώνη και έχει δίκιο ο Αντώνης ότι εδώ είχε γίνει ένα, λέγαμε όλοι, έλα μωρέ, μια Μολότοφ είναι. Ότι βρήκαν εκεί 400 Μολότοφ και κάτι υπήρχε έγινε. Υπήρχε και η μνημειώδης φράση του κυρίου Τσίπρα. Υπήρχαν γκρουπ από τουρίστες και πηγαίνανε να δουν aggressive καταστάσεις στα Εξάρχεια. Mm-hmm. Ή πίσω από το μουσείο για να πούμε. Όχι μόνο, δεν υπήρχαν απλά γκρουπ από τουρίστες. Ήταν τουρίστες που έρχονταν για μεταπτυχιακά στο Ανταρκτικό Πόλο. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Οι αστυνομικοί είναι θορυβημένοι πάρα πολύ. Κάναν πορείες. Έκαναν διαμαρτυρίες. Να το πούμε και αυτό. Βρίσκονται σε δυσχερή θέση. Αναλαμβάνουν ένα μεγάλο. Έργο, έτσι. Ναι, αλλά αυτό όμως το να αρνείται η αστυνομία να τα αντιμετωπίσει είναι και μια παραδοχή ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο έγκλημα. Εγώ μιλάω για την κατάσταση που βιώνουν αυτή τη στιγμή μετά από το τραγικό αυτό περιστατικό. Να ρωτήσω κάτι. Δεν υφίσταται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, δεν υφίσταται τμήμα που ασχολείται με την αθλητική βία. Υποθέτω. Υπάρχει. Όχι, υποθέτηση υπάρχει το ρωτώ. Ρητορικό είναι το ερώτημα. Απλώς, γιατί κάποια στιγμή. Έχει και αλλάξει και η ηγεσία. Μετά το θέμα με τους Κροάτες, ναι. Άλλαξε. Άλλαξε. Στην αρχή άλλαξε τροχιά, άλλαξαν κι άλλοι. Είναι σίγουρο αυτό που λες, Αντώνη, ότι έχει αλλάξει, έτσι. Γιατί αυτός που ήταν. Γιατί αυτός που ότι είχε γίνει από αυτός που ήταν εκεί ήταν πολλά χρόνια. Ναι. Γι' αυτό ρωτώ τον Αντώνη. Και εγώ δεν το λέω γιατί είναι. Αλλά θυμάμαι όμως πάρα πολύ καλά. Επικεφαλής, αλλά υποτίθεται ότι θα πρέπει να δούμε κάποια αποτελέσματα. Ναι, το ενημερωτικό που είχαν κάνει για τους Κροάτες, την αναφορά. Περιελάμβανε και αυτόν. Τι νούμερο παπούτσι φοράγανε, δεν είχαν γράψει μέσα. Έτσι ήταν πλήρες. Mm-hmm. Η δουλειά που είχε κάνει πριν έρθουν, έτσι. Ναι, ναι. Είχαν προετοιμαστεί, ήταν πλήρες. Πριν έρθουν οι Κροάτες. Πριν έρθουν. Δηλαδή ήρθανε. Ήταν ενημερωμένοι. Και μετά. Ναι. Γιατί όμως μην ήμασταν ενημερωμένοι. Γιατί τι έγινε τότε. Μετά. Γιατί η εντολή που είχε δοθεί στους αξιωματικούς υπεύθυνους εκείνη. Ναι. Δεν είχε ανοιχτεί.
Μάλιστα. Μία πρόταση 30 δευτερόλεπτων μπορώ μόνο να κάνω. 30 δευτερόλεπτων. Είμαι πολύ αυστηρός. Μόνο 30. Μόνο 30. Περάσανε από πάνω και φτάσανε μέχρι εδώ. Επειδή πολλοί αθλητικοί παράγοντες ασχολούνται με διάφορους τρόπους με μέσα μαζικής ενημέρωσης, καλό θα είναι μέσα από αυτά τα μέσα να περνάνε μηνύματα θετικά για τον αθλητισμό, για τη χαρά, την υγεία και το θέαμα που δίνει. Μάλιστα. Είναι μια ιδέα. Για το Πασόκ ήθελα να πω κάτι. Όχι, να μην πεις για το Πασόκ τώρα. Το Πασόκ, έκανε μια σωστή πρόταση. Δεν χρειάζεται, περίμενε. Με αφορμή αυτό να πω και ένα περιστατικό. Νίκο, πρέπει να αλλάξω θέμα. Ναι, με ένα περιστατικό, ένα δευτερόλεπτο είναι. Σιγά που θα καταφέρεις να αλλάξει θέμα του. Ένα τέτοιο. Είπε το Πασόκ ότι θα πρέπει όλα αυτά. Στην Αγγλία, όπως ξέρετε, τα κάγκελα δεν υπάρχουν μπροστά, μπορείς να μπεις άνετα. Μπήκε μια φορά ένας φύλαθλος μέσα. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι την επόμενη Κυριακή δίπλα σε όλες τις θέσεις υπήρχε φωτογραφία του. Αν τον δείτε, ενημερώστε μας για να τον διώξουμε. Ισχύει αυτό. Έτσι. Λοιπόν, να δείξουμε, να σας παρακαλέσω πάρα πολύ στο κοντρόλ, να πάμε στο θέμα της δημοσκόπησης που είχαμε. Έτσι. Να δούμε και την κατένη της interview. Τα στοιχεία, η μέτρηση που έγινε. Και έχουμε, εκμεταλλεύομαι το γεγονός ότι έχουμε απόψε κοντά μας τη Μαρία Καρακλούμη για να μας βοηθήσει. Αν είχαμε ευρωεκλογές την επόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζετε? Εδώ έχουμε τη Νέα Δημοκρατία με 29,2%, τον ΣΥΡΙΖΑ με 13,8%, το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, 12,4%, 6,8% το Κομμουνιστικό Κόμμα, 6,5% είναι η Ελληνική Λύση, 2,5% η Νέα Αριστερά, 2,6% είναι η Πλεύση Ελευθερίας, 2% οι Σπαρτιάτες και τα λοιπά. Και 3,3% η Νίκη, έτσι. Μάρια, πρώτο σχόλιο. Καταρχάς, είναι πρόθεση ψήφου ευρωεκλογών. Ίσως αυτό εξηγεί το χαμηλό ποσοστό του ΚΚΕ σε σχέση με τις άλλες έρευνες που είχαμε δει, γιατί αν δείτε, είναι πραγματικά πολύ χαμηλά σε σχέση με το τρίτο κόμμα που καταγράφει εδώ το ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια πάλι βλέπουμε τη γνωστή ρευστότητα. Έχουμε ένα πόλο που είναι η Νέα Δημοκρατία με μια σχετική σταθερότητα κοντά στο 30% και η ρευστότητα σε όλα τα μικρότερα. Ναι. Απλώς εμένα με παραξένεψε λίγο το ποσοστό του ΚΚΕ, που το έχουμε δει πολύ μεγαλύτερο, το έχουμε δει γύρω στο 8-9 στις άλλες δημοσκοπήσεις. Ναι. Εδώ ίσως επειδή είναι πρόθεση ψήφου ευρωεκλογών, που ξέρουμε τη συγκεκριμένη θέση που έχει το ΚΚΕ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση εμένα με παρεξενεύει. 6 προηγούμενες δημοσκοπήσεις το δίνανε καθαρά στη δεύτερη θέση. Πράγμα που δείχνει τη ρευστότητα και τη μεταβλητότητα. Και από ό,τι ξέρω και αύριο φέρετε... που θα βγουν και οι τάσεις, νομίζω. Ναι, ναι, MRB. Νομίζω θα είναι μπροστά το ΠΑΣΟΚ. Πάντως και βλέπουμε την Νέα Αριστερά, από ό,τι φαίνεται, πολύ ισχνή. Ναι. Το 2,5% της Νέας Αριστεράς. Αυτό είναι πολύ συχνή επιρροή. Όμως εδώ εγώ το έχω ξαναπεί, εκτιμώ ότι οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει σαφές πρόσωπο. Δηλαδή, και όταν έφυγε ο Γιώργος Παπανδρέου και όταν έφυγε τώρα ο Πακογιάννη, ξέραμε ότι είναι πρόσωπα. Να θυμίσω ότι τότε στις έρευνες παίρνανε και κοντά στο 5%, πήρανε 2,5% στην κάλπη. Yeah. Αν λοιπόν τώρα ρωτήσεις κάποιον, ποιος είναι ο ηγέτης Νέας Αριστεράς, θα σου πει αυτοί οι 10-11 που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι έχουν κατανοήσει ότι είναι, για παράδειγμα, ο κύριος Χαρίτσης. Δεν ξέρω κι αν είναι έτσι. Ναι, ναι, ναι. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει πρόσωπο στη διάσπαση, είναι δύσκολο να ταυτιστεί. Έχει ρόλο ότι το ερώτημα αφορά στις ευρωεκλογές. Δηλαδή, εδώ φαντάζομαι ότι κάποιος που είναι να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει και στις ευρωεκλογές και στις εθνικές. Δεν είναι βέβαιο. Το 29 της Νέας Δημοκρατίας. Το δικό μου σχόλιο, Μάνο μου, είναι να κρατήσουμε από της Μαρίας ως πιο λέξη κλειδί ρευστότητα. Ναι. Εγώ προσωπικά δεν θα έδινα ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά τις ευρωεκλογές, έτσι. Να είμαι ξεκάθαρο. Το ερώτημα βέβαια. Σε αυτό τώρα που λέει ο κύριος Ευθυμίου, γι' αυτό το ρώτησα, κύριε Ευθυμίου. Δηλαδή, εάν πάνε σε έναν ψηφοφόρο του ΠΑΣΟΚ και ρωτήσουν τι θα ψηφίσει σε ευρωεκλογές και τι στις εθνικές, υπάρχει περίπτωση σε ευρωεκλογές να απαντήσει διαφορετικά από τις εθνικές? Όχι, δεν είναι θέμα του ψηφοφόρου του ΠΑΣΟΚ ή του ψηφοφόρου οποιοδήποτε κόμματος. Είναι θέμα ότι στην πραγματικότητα αυτό το ποσοστό που απαντά είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με το ποσοστό, ναι, ναι, που είναι σαφές αυτό που θα διαμορφώσει. Ελάτε να δούμε και την επόμενη κάρτα που αφορά στις εθνικές εκλογές. Να δούμε λοιπόν την επόμενη κάρτα. Αυτή είναι η κάρτα για τις εθνικές εκλογές και είναι στο 31,2% η Νέα Δημοκρατία, στο 13% ο ΣΥΡΙΖΑ, στο 12,5% το ΠΑΣΟΚ, στο 6,7% το Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση στο 6,5%, Νέα Αριστερά στο 2%, Πλεύση Ελευθερίας 3,1%, Σπαρτιάτες 2%,
νίκη στο 4%. Γιώργο. Πάντως είναι η πρώτη δημοσκόπηση που είναι διαφορετική, διαφοροποιείται από όλες τις δημοσκοπήσεις της τελευταίας εποχής. Έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Σωστό. Δηλαδή η τάση που δείχνει το Πασόκ της παγίωσης του τρίτου κόμματος, ως τρίτου κόμματος, δεν φαίνεται σε αυτή τη δημοσκόπηση. Τα υψηλά ποσοστά του ΚΚΕ δεν φαίνονται και δεν υπάρχει λόγος να έχουν αλλάξει από τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Έτσι, έτσι. Αυτό που βλέπω με βάση αυτή τη δημοσκόπηση, που επίσης σας λέω, κρατάω μικρό καλάθι, γιατί θεωρώ ότι η τάση είναι διαφορετική, γιατί είναι περισσότερες οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, είναι ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται με ένα σημαντικό ποσοστό, μία συσπήρωση και ένα ποσοστό που στην εκτίμηση ψήφου προσεγγίζει το ποσοστό. Ποιος την έκανε τη δημοσκόπηση? Interview, είναι εταιρεία Θεσσαλονίκης. Προσεγγίζει το ποσοστό του κυρίου Τσίπρα. Άρα ο κύριος Κασελάκης με αυτή την έρευνα έχει λόγους να πανηγυρίζει. Πρώτον, γιατί οι αντίπαλοι του μένουν εκτός Βουλής ή Ευρωβουλής. Δεύτερον, γιατί το ποσοστό του προσεγγίζει το ποσοστό του κυρίου Τσίπρα. Και τρίτον, γιατί οι ανταγωνιστές του και το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας και ο κύριος Βαρουφάκης δεν εμφανίζονται σε αυτή την έρευνα. Όμως όλες οι υπόλοιπες έρευνες έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ελπίζω να είναι. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι η εταιρεία. Το λόγο, γιατί θα πάμε μετά να μας δώσει ρεπορτάζ. Καθόλου. Το ρεπορτάζ. Είναι η εταιρεία. Που τον Απρίλιο είχαμε εκλογές το Μάιο. Τον Απρίλιο έδινε τη διαφορά στις 5 μονάδες. Έλα, Αντώνη. Και πήγε στις 40. Άρια, μετά θες να κάνεις σχόλια. Σε παρακαλώ, κύριε Νιφλή. Στις 10 ήταν. Θεωρώ ότι είναι μια σταθερή εικόνα, το οποίο τι δείχνει. Δείχνει την απόλυτη κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας για ακόμη μια φορά. Καταγράφει τη ρευστότητα που είπαν όλοι φυσικά. Και επίσης βλέπουμε ένα Πασόκ το οποίο επιμένει να μην κεφαλαιοποιεί αυτή τη ρευστότητα. Τώρα μέσα σε όλα αυτά υπάρχει ένας θυμός του ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι, από των στελεχών που έχουν αποχωρήσει ή που κρατάνε μια επιφύλαξη. Άρα όλοι αυτοί δεν έχουν αποφασίσει. Τη δεξαμενή των αναποφάσεων φαντάζομαι ότι γεμίζουν περισσότερο. Και επίσης θα ήθελα μάλλον να σου θυμίσω και μια προηγούμενη δημοσκόπηση που ήταν της GPO το Σάββατο, που έδειχνε το ΣΥΡΙΖΑ σε μονοψήφιο ποσοστό. Μέχρι εκεί, τελεία. Είναι αυτό που σημείωσε ο Γιώργος. Αυτή η δημοσκόπηση είναι για τις εθνικές εκλογές. Αυτή είναι για τις εθνικές εκλογές. Δείχνει, καταρχήν, δείχνει πού πιστεύει ο κόσμος ότι ποιος μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Όσον αφορά την προηγούμενη, γιατί θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τις ευρωεκλογές, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Διαμορφώνεται συνεχώς ο τρόπος σκέψης και είναι διαφορετικά τα κριτήρια που ψηφίζει ο πολίτης στις ευρωεκλογές. Συμφωνώ ότι υπάρχει μια ρευστότητα, αυτό που είπε η Μαρία. Άρα θεωρείς ότι υπάρχει νεοδημοκράτης ο οποίος μπορεί στις εθνικές να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, αλλά στις ευρωεκλογές να ψηφίσει ακόμα. Σας λέω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Λίγο πριν από τις εκλογές θα μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα τις ευρωεκλογές, γιατί θα παίξουν ρόλο και οι υποψήφοι, θα παίξει ρόλο και το πολιτικό σκηνικό που θα έχει διαμορφωθεί είναι μέχρι εκείνη την εκλογή. Θα δεχθώ το σχόλιο σου με την προϋπόθεση ότι μετά θα πάμε κατευθείαν να μου πεις τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα στα πω. Είναι εντελώς τα διαφορετικά ποσοστά που παίρνουν. Η Νέα Δημοκρατία πήρε το 19 στις ευρωεκλογές 33% και ακριβώς ένα μήνα μετά πήγε στους 40. Άρα λοιπόν σε αυτό που ρωτάς, ναι, ψηφίζει διαφορετικά. Και τώρα εγώ λέω ότι θα είναι στην περιοχή του 30, ενδεχομένως κάτω από το 33, σαν αυτό που λέει 29. Τις ευρωεκλογές λες πάντα, έτσι. Τις ευρωεκλογές. Ναι. Απ' την άλλη όμως, εγώ δεν δίνω βάση, όπως λέει και ο Ευθυμίου, τόσο στις δημοσκοπήσεις. Συμφωνώ με τη Μαρία. Είναι η μόνη διαφορετική δημοσκόπηση. Αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καρακλείου μας με διορθώσει. Δεν το θυμάμαι αυτό καθόλου. Εγώ το θυμάμαι επειδή είμαι πέρας μνήμης που λένε. Οι εκλογές γίνανε το Μάιο. Νομίζω αυτή η εταιρεία είναι από τη Θεσσαλονίκη και είχε δώσει τη μικρότερη διαφορά που έδινε ποτέ δημοσκοπική εταιρεία ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε δώσει 3,6 και ένα μήνα μετά τον Απρίλιο, παραμονές δηλαδή, λιγότερο από ένα μήνα πριν γίνει εκλογές, έδινε στο 5 με 6. Θα δώσει ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ. Τι θες δηλαδή να σου πω. Πες, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέψουμε να δούμε τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντός πάλι. Πάλι εσωκομματικά. Πάμε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας και
Κάμερα στον κύριο Φελέκη, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί θα πρέπει να μας δώσει, να μας πει. Είχαμε την Κεντρική Επιτροπή της Συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής στο Καραβέλ. Περίμενε. Η μία ερμηνεία, ναι, ήρεμα εξελίχθηκε η διαδικασία. Αφού φύγανε οι διαφωνούντες. Ναι, έχουν φύγει οι διαφωνούντες. Το πρόβλημα είναι, και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Έχουν φύγει αυτοί που διαφωνούσαν, συνέστησαν νέα κοινοβουλευτική ομάδα. Εδώ όμως φαίνεται σε αυτούς που έχουν απομείνει να υπάρχουν ακόμη προβλήματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι εκφράζεται μία δυσαρέσκεια για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής για το Συνέδριο. Της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου. Και μάλιστα, να το κάνω την εισαγωγή, αυτό που εγώ διαβάζω και το επιβεβαιώνει στο διαψεύδης είναι ότι ορίστηκαν, κατάφερε ο Νίκος Παπάς, να το πω έτσι, χήμα να, να ορίσει περισσότερους δικούς του, με δυσαρέσκεια να εκφράζεται από την πλευρά Πολάκη. Ναι, πρόσκει να δεις. Το στοιχείο το σοβαρό σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή, η οποία κύλησε ήρεμα επειδή είχαν φύγει οι άλλοι, ήταν η παρέτηση του Δραγασάκη από το μέρος της Κεντρικής Επιτροπής με μια πολύ σκληρή τοποθέτηση. Έτσι. Από εκεί και με τώρα, ότι υπάρχει ρογμές στο λεγόμενο νεοπροεδρικό μπλοκ, δηλαδή μεταξύ Πολάκη και Παπά, είναι αλήθεια. Και αυτή ξεκίνησε από τη στιγμή που ο Παπάς έβαλε υποψηφιότητα και ουσιαστικά απαγόρευσε τον Πολάκη να είναι υποψήφιος. Ναι. Βλέποντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει καλά και ότι πάει σε μονοψήφια ποσοστά, παρότι τα παιδιά της Θεσσαλονίκης αυτή τη δημοσκόπηση δίνουν ότι ξεπερνάει και το Πασό. Κάναν μια τονωτική ένωση. Κάναν μια τονωτική ένωση. Βλέπουν με τρόμο τι θα γίνει την επόμενη ημέρα. Γιατί ξέρεις, υπάρχει πολιτική ιδιοτέλειας βουλευτές. Δεν είναι μόνο οι αρχές, οι αξίες και όλα αυτά τα οποία λέμε εμείς. Σου λέει ο άλλος, εγώ με 17% εκλέγομαι στην περιοχή μου. Με 11% δεν εκλέγομαι. Άσε δε με 9, πάω για βρούβες. Άρα λοιπόν υπάρχει εκεί ένας μεγάλος προβληματισμός. Απ' την άλλη υπάρχει η ομάδα του Τεμπονέρα, η οποία βέβαια όλο μας έλεγε ότι θα φύγει, περίμενε να περάσουν 20 μέρες από τότε που φύγανε οι 6 συν 6 για να ακολουθήσει και αυτός, γιατί έβλεπε ότι το θέμα του συνεδρίου δεν θα γίνει ουσιαστικό, ήθελε να γίνει νωρίτερα, τώρα καταλήγει να είναι φιέστα. Φτάνουμε στο σημείο, για πρώτη φορά, και εδώ επικαλούμε για τον Ευθυμίο, για πρώτη φορά στην ιστορία των κομμάτων γίνεται συνέδριο και δεν εκλέγεται η Κεντρική Επιτροπή. Δεν εκλέγεται με βάση το σχεδισμό που θα υπάρχει στο συνέδριο, αλλά με βάση το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα εκλέξουν από Κεντρική Επιτροπή πολιτική γραμματεία μετά τις ευρωεκλογές. Δηλαδή δεν είναι πρωτοφανή πράγματα. Ναι, ναι. Μετά υπάρχουν οι καθαρόεμοι προεδρικοί, ας το πούμε οι τσιπρικοί, οι λεγεωνάριοι του Τσίπρα. Οι Γεροβασίλη, ο Φλαμπουράρης. Ο Γιώργος Τσίπρας. Όχι, ο Γιώργος Τσίπρας είναι με τον Πολάκη. Το χρόνι στον Πολάκη. Ναι. Είναι το δεξί χέρι του Πολάκη. Ο Πολάκης, η Τζάγκρη και ο Γιώργος Τσίπρας είναι η τριάδα. Αχώριστη και ομούσια. Ο Παπάς έχει το μεγαλύτερο σχεδισμό εκεί. Και όπως είχε παλαιότερα με την προεδρική ομάδα που ήταν η μεγαλύτερη μέσα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα πάλι θα είναι η μεγαλύτερη. Απ' την άλλη, του Τσίπρα και του, παρότι έχουν αντιθέσεις και με την ομάδα Τεμπονέρα, θα είναι η νέα, ας το πούμε, εσωκομματική αντιπολίτευση. Αλλά το συνέδριο θα γίνει τελικά στη τέλη Φλεβάρη. Ναι. Βέβαια, ο Κασελάκης όρισε δύο επιτροπές, μία επιτροπή θέσεων και μία επιτροπή, την ΚΟΕΣ αυτή, τα οργανωτικά θέματα. Ναι, ναι, ναι. Εκεί όντως έχεις δίκιο ότι ο Παπάς είναι αυτός που κάνει το παιχνίδι και αυτός θα ελέγξει οργανωτικά, νομίζω, αργότερα και το συνέδριο, ο οποίος θα είναι στη συμμαχία με την ομάδα. Μα με συγχωρείς, Βερνικό μου τώρα. Αλλά έχεις μια ήρεμη συνεδρία. Α, ήταν ήρεμα. Μέσα εκεί ήταν ήρεμα. Το συνέδριο είναι έκτακτο. Γι' αυτό δεν είναι Κεντρική Επιτροπή. Όχι, όχι. Είναι η θητεία του μέχρι το 25. Αυτό που επειδή είστε έμπειροι στο. Αφού θα εκλέξουν, είπαμε την επόμενη Ευρωεκλογή. Έμπειροι στο κοινοβούλιο. Όντω το 25 λέγεται. Αυτό που ελέγχει το συνέδριο, ελέγχει το κόμμα. Ναι, μόνο τι κόμμα τώρα. Πώ τι κόμμα. Εδώ ο Κασελάκης ο άνθρωπο φεύγει. Πρόσεξε. Γίνεται συνέδριο και λέει. Πώς τι κόμμα, δεν είναι έτσι όπως το λέει. Το Μάρτιο θα πάω Φαντάρος. Ναι. Πριν πάω Φαντάρος, θα πάω για τις γιορτές. Θα φύγω παραμονές Χριστουγέννων και θα γυρίσω τα φώτα. Θα πάω στη Νέα Υόρκη, θα πάω στο Λος Άντζελες, θα πάω στο Κεμπέκ. Ναι. Και μετά λέει, αφού
πάω Φαντάρος, αφού κάνω το συνέδριο πάω Φαντάρος, θα πάω στο Johannesburg, θα πάω στη Μελβούρνη, θα πάω στο Σίδνεϊ. Στο απόδημος. Ναι, θα πάω στη Γερμανία. Και... μην το υποτιμάς πολιτικά. Γιατί δεν καταλαβαίνω, ναι. Μην το υποτιμάς. Παρά το γεγονός, ότι... Παρά το γεγονός ότι ο Νίκος βάζει μία αιχμή ότι... Και ορθώς. Ότι στην περίοδο των εορτών αντί να είναι εδώ θα πάει διακοπές στη Νέα Υόρκη. Γιώργο, δεν βάζω αυτό. Εντάξει, το υπονοεί. Άρα το γεγονός. Ο κύριος Κασελάκης φαίνεται. Εδώ καταλάβω ότι περιγράφει τον Ευτύχη Μπλέτσα τόση ώρα, όχι πρόεδρο κόμματος. Ο κύριος Κασελάκης φαίνεται. Ποιος είναι Ευτύχης Μπλέτσα. Μας λες θα πάει εδώ, θα πάει εκεί, θα πάει παραπέρα. Ο κύριος Κασελάκης φαίνεται ότι ο Ευτύχης Μπλέτσας είναι ένας τηλεπαρουσιαστής ο οποίος πάει συνέχεια ταξίδια και τα διαφημίζει τηλεόραση. Ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου. Ο κύριος Κασελάκης βλέπει ότι εδώ στην Ελλάδα το κοινό είναι λίγο δύσπιστο. Έναντι της πρότασής του και προσπαθεί και καλά κάνει να προσεγγίσει τους απόδημους με την επιστολική ψήφο. Έχει ταχθεί και υπέρ, θα κάνει μια στρατηγική καμπάνια εκεί. Άρα θα προσπαθήσει να διευρύνει το εκλογικό σώμα και να βρει ψηφοφόρους ανάμεσα σε αυτούς που μέχρι στιγμής. Ό,τι πει ο κύριος Μπορούτης να πάει ο κύριος Κασελάκης. Αλλά από την άλλη, ο κύριος Κασελάκης αυτή τη στιγμή και επικαλούμε τον Νίκο Φελέκη που τα έχει προβλέψει αυτά. Mm-hmm. Θα πρέπει να πανηγυρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα κάνει. Έκανε μια κεντρική επιτροπή με μεγάλα στελέχη. Αν εξαιρέσουμε τον κύριο Δραγασάκη που είναι μεγάλη απώλεια, να τον χειροκροτούν από κάτω. Πάει σε ένα συνέδριο το οποίο θα είναι παιδική χαρά, ανώδυνο. Έχει καθαρίσει τους εχθρούς, τους οποίους παρουσιάζει να είναι εκτός. Ανώδυνα να ανεπέσχεται κυρινικά. Κάπως έτσι. Όλα. Ο κύριος Κασελάκης τελικά καθάρισε. Έχει τη σφραγίδα ενός κόμματος. Θα έχει ένα συνέδριο που θα το χειροκροτά από κάτω. Εγώ θα το ρωτήσω έτσι όπως μου έρχεται. Γίνεται ανώδυνα με δυσαρεστημένο τον Πολάκη. Μπορώ να σου πω κάτι. Αν είναι δυσαρεστημένος ο Πολάκης και βγει προς τα έξω, κερδισμένος θα είναι ο Κασελάκης. Κύριε Γιώργο, να σας κάνω μια πρόβλεψη. Αν στις ευρωεκλογές επαληθευτούν οι προφητείες των δημοσκόπων mm-hmm. και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με μονοψήφιο ποσοστό, η κεντρική, το συνέδριο που θα γίνει τότε θα θέσει θέμα και για τον Κασελάκη. Mm-hmm. Το πιθανότερο είναι ο Κασελάκης να φτιάξει τότε δικό του κόμμα. Μάλιστα. Έτσι. Μαρία. Άλλο κόμμα. Γι' αυτό βάλανε... Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα γίνει. Γι' αυτό βάλανε εκλογή κεντρικής επιτροπής, εκλογή κεντρικής επιτροπής μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Μάλιστα. Είναι, βέβαια δεν επιστρέφει ο Τσίπρας, έτσι. Και εγώ αυτό που έμαθα ήταν ότι ήταν ήρεμη. Ήρεμη. Ναι, όχι, λέω η εκτίμηση, γιατί κάνει και μια δημοσκοπική προσέγγιση ο Νίκος. Αυτό θέλω είναι να τεράστια ρευστότητα. Μέχρι στιγμής πάντως, αυτό θέλω να πω, ότι δεν έχει καταλαγιάσει το πράγμα, δεν έχει κάτσει για να δούμε τι γίνεται. Και νομίζω θα πρέπει πρώτα να κάτσει και το κομμάτι της Νέας Αριστεράς για να δούμε τι συμβαίνει. Είναι δύο τα θέματα. Το ένα είναι η περιδίνηση στην οποία ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγαν, αλλά ακόμα μην νομίζετε ότι επειδή εμείς τα συζητάμε εδώ κάθε βράδυ, μην νομίζετε ότι ο μέσος ψηφοφόρος ΣΥΡΙΖΑ έχει συνειδητοποιήσει ότι έχει φύγει ο Χαρίτσης και Αξιόγλου και ότι έχει μείνει ας πούμε... Όχι, αυτοί το συνειδητοποίησαν οι ΣΥΡΙΖΑΙ, ειδικά στην επαρχία, οργανωμένοι στην περιφέρεια, το έχουν συνειδητοποιήσει. Λοιπόν, πρέπει να δούνε και κυρίως το γεγονός ότι η Νέα Αριστερά δεν έχει πρόσωπο, αυτό είναι... μειονέκτημα ναι. για να πάει κάποιος, γιατί δεν ψηφίζουμε πρόσωπα βουλευτές, ψηφίζουμε έχει δίκιο παγός. Και χρειάζεται και περισσότερο τσαγανό και περισσότερη λαϊκότητα, γιατί, γιατί τους λένε ότι είναι οι σημίτιδες του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θα πρέπει να δούνε τι θα κάνουν. Στις τελευταίες εκλογές, δημοτικές και περιφερειακές, ο Σιμίδης όμως χάρισε Διονύκη στο Πασόκ. Ναι, συμφωνώ. Γι' αυτό θεωρώ ότι. Ούτε είχε φύγει από το κόμμα, πολύ μεγάλο λάθος. Όλοι μαζί σας παρακαλώ. Στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές αποφασίσανε 10 μέρες πριν την κάλπη. Οι ευρωεκλογές που δεν είναι και τόσο άμεσο επίπεδο διοίκησης. Mm-hmm. Δεν είναι σαν τον Δήμαρχο που θα σας μαζέψει και τα σκουπίδια. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο θα τοποθετήσουμε. Κυρίες, κυρίες και κύριοι, πρέπει να κλείσω. Σύντροφε, ένα δευτερόλεπτο. Δεν έχω άλλο χρόνο. Δεν μου έβαλε στη Νέα Αριστερά δεν έχω άλλο χρόνο. Τέτοιο... Όλοι οι δημοσκόποι, εγώ μίλησα με τέσσερις αυτές τις μέρες. Κύριε Ευθυμίου, γελάτε, αλλά βλέπετε τραβάω. Μίλησα με τέσσερις. Θέλω η Καρακλείου μου να μου το επιβεβαιώσει. Όχι, δεν θα σου το επιβεβαιώσει. Πριν τα τέλη Γενάρη, μην περιμένεις αποτελέσματα τα οποία να προσεγγίζουν την πραγματικότητα για τη Νέα Αριστερά και για τις εκλογές. Πριν το Πάσχα θα δούμε την πιο πολύ ωραία. Σαρώνει δηλαδή η Νέα Αριστερά, αλλά δεν αποτυπώνεται ακόμα. Και δεν αποτυπώνεται ακόμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας που ήσασταν απόψε εδώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν απόψε στο Evening Report. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Στιγμές, όπου απόψινή προσκεκλημένη είναι η αγαπημένη ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτης, η Κάρμεν Ρουγκέρι, αγαπημένη κυρίως των παιδιών, και αφηγείται πολλά άγνωστα περιστατικά της ζωής και της πορείας της. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.